σχολεία θα πρέπει να γίνεται πολύ καλύτερη δουλειά από τους καθηγητές, έτσι ώστε να μην υποβαθμίζεται ο θεσμός του σχολείου και τα παιδιά να μην καταφέρουν στην παραπαιδεία και σε άλλα μέσα. Δεν γίνεται να κρίνεται ένας μαθητής από μια τριώρη εξέταση που θα υπάρχει στην τάξη. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα έπρεπε να ήταν πιο καταρτισμένο, θα έπρεπε να συμβάδιζε με τις γνώσεις της εποχής, να μην έμενε πίσω, να υπήρχε συνδυασμός των μέσων, των τεχνικών μέσων μαζί με την παραδοσιακή διδασκαλία. Εγώ στο γυμνάσιο μου να μπορώ να θυμηθώ μια καθηγήτρια που ενώ σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα της τάξης μέσα ενώ κράτησε χάος, στη συγκεκριμένη ήμασταν όλοι Παναγίτσα και αυτό είναι μαγιά και μόνο να το καταφέρεις. Βασικά, εγώ είχα μια καθηγήτρια στο Λυκείο, η οποία αν έβλεπε ότι κάποιο παιδί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί με στην τάξη, του έκανε ιδιαίτερα χωρίς να πληρώνεται. Μαθαίνεις 5 πράγματα, εκεί θα το μάθεις, γιατί πληρώνεις. Η καθηγήτρια η φετινή μας τα νέα ελληνικά και τη λογοτεχνία, που είναι καταπληκτική. Μας έχει πάει 2 φορές στο θέατρο, εκτός χωρίς το σχολείο. Γενικά περνάμε καταπληκτικά στις ώρες της, παρόλο που λείπει λίγο συχνά. Και κάνουμε πολύ πλάκα όταν την έχουμε κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Γράφουμε ένα βιβλίο και μετά ο καθηγητής και το σύστημα δεν ενδιαφέρεται να μας μάθει πραγματικά τι λέει αυτό το μάθημα. Τα βιβλία δεν ευνοούν άλλους τρόπους διδασκαλίας, δηλαδή οδηγούν τους καθηγητές σε αυτόν τον τρόπο. Οι διδακτικές ώρες είναι πολύ μικρές και αναγκαστικά οι καθηγητές μας λένε στο τέλος του μαθήματος, αν δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν όλη την ύλη, να το μάθουμε απ' έξω, και αυτό μας αποθαρρύνει. Έχουμε τόσες πολλές πληροφορίες που αναγκάζεσαι να τις μάθεις από παγαλία. Φταίμε κι εμείς και οι γονείς για αυτό που παραγχώνεται, μιας και δεν είναι πολλά τα αξιόλογα πανεπιστήμια και όλοι θέλουν να περάσουν σε ένα αξιόλογο πανεπιστήμιο. Όπως λέει και ο Παλαμάς στο 12ο του Γύφτου, πρέπει να πιάσουμε τον κόσμο και να το χτυπήσουμε ξανά στο αμόνι. Πρέπει να αρχίσει από την αρχή το σύστημα. Θυμάμαι στο Λύκειο ως μαθητής, στην έκθεση, όλοι να μας λένε ως λύση για τα προβλήματα την παιδεία και την παιδεία και την παιδεία. Η παιδεία έχει καταντήσει πανάκια, έτσι που είναι όμως δεν κάνει τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν, αν εγώ μπορούσα να αλλάξω κάτι, τι θα έκανα. Θα δίνα μεγαλύτερη βάση στα παλιά συγγράμματα. Κάθε υπουργός που ανελάμβανε το Υπουργείο Παιδείας στην αρχή έλεγε ότι βρήκε καμένη γη. Όλα τα έβρισκε άθλια. Και αφού περνούσαν 5-6 μήνες, μας έλεγε ότι όλα διορθώθηκαν και όλα τώρα πάνε καλά. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε στην ουσία του. Ο δάσκαλος που έμαθε τα παιδαγωγικά από ένα βιβλίο είναι ανεπαρκής. Εφαρμόζει βιβλία. Ο δάσκαλος που έχει παιδεία βρίσκει νέους τρόπους διδασκαλίας και επικοινωνεί καλύτερα με τα παιδιά και τα εμπνέει και τα οδηγεί. Το κεφάλι του παιδιού δεν είναι δοχείο για να το γεμίσουμε όπως νομίζουν τα βιβλία. Δεν είναι δοχείο για να το γεμίσουμε. Είναι σπίρτο και φωτιά που περιμένει να το ανάψουμε. Τα βιβλία ίσως να έχουν περισσότερη ευθύνη από εμάς, γιατί τα βιβλία παρασύρουν προς την απομνημόνευση. Αναγκάζουν τα βιβλία και τον δάσκαλο και τον μαθητή να τα απομνημονεύσουν. Δηλαδή είναι έτσι χτισμένα. Γιατί δεν ξέρουμε να γράφουμε βιβλία. Πρέπει να μάθει ο Έλληνας να χαίρεται από τη δουλειά. Όχι αποφεύγοντας τη δουλειά, αλλά επιδιώκοντας τη δουλειά. Να τα αντιστρέψουμε τα πράγματα και θα είναι ωραία η ζωή για όλους τότε. Δεν θα κουράζονται τότε οι δάσκαλοι μας σχολεία. Θα το θέλουν το σχολείο. Λέω τρελά πράγματα νομίζω. Thank you.
Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στα άκρα στην ελληνική τηλεόραση, όπου απόψε φιλοξενείται ο καθηγητής της εφηρμοσμένης γλωσσολογίας, κύριος Χρήστος Τσολάκης. Καλωσορίσατε, κύριε Τσολάκη. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ. Εσείς, ένας φωτισμένος δάσκαλος, έχετε περάσει την κατοχή με τους Γερμανούς και την περίοδο της Χούντας. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα τώρα, αυτή την περίοδο, σας ανησυχεί κάτι? Κυρία Φλέσσα, με τρομάζουν. Με τρομάζουν. Όπως με τρόμαζαν και εκείνα τα παλιά, και ιδίως αυτά που συνέβαιναν πριν από την 21η Απριλίου και τα οποία προετοίμασαν το έδαφος για την 21η Απριλίου. Δεν λέω βέβαια ότι θα έχουμε κάτι τέτοιο. Θα βρεθεί ένας λοχίας να μας σώσει. Έχουμε φυσικά. Όπως έλεγαν τότε. Τα πράγματα τώρα είναι αλλιώτικα. Ευτυχώς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν το φοβούμε. Όμως υποσκάπτουμε τη δημοκρατία. Η δημοκρατία έχει δώσει σε όλους ελευθερία. Νομίζω πως ήταν και είναι ακόμα η καλύτερη δημοκρατία που είχε ποτέ η Ελλάδα. Η δημοκρατία την οποία εγκαθιδρύσαμε όλοι μαζί μετά τη δικτατορία. Παλέψατε αυτή εσείς τη δημοκρατία, γι' αυτό. Όλοι κάναμε ό,τι μπορούσαμε τότε. Παλέψατε αυτή γιατί τη δημοκρατία, είχατε συγκεκριμένο τρόπο αντίστασης. Δεν είναι γνωστό αυτό, επιτρέψτε μου να το αναφέρω. Ελάχιστα πράγματα. Ελάχιστα πράγματα. Όμως αυτή τη δημοκρατία την υπονομεύουμε. Και την υπονομεύουμε κάθε μέρα και την υπονομεύουμε εκείνη που πρέπει να κατεξοχή να τη στηρίξουμε. Δεν προπυλακίζουμε όταν είμαστε δημόσιοι άνδρες, όταν ανήκουμε στα κόμματα που είναι τα θεμέλια της δημοκρατίας, δεν προπυλακίζουμε τους αντιπάλους μας. Ούτε λεκτικά. Ούτε λεκτικά. Οι προπυλακισμοί είναι πολλών ειδών. Δεν ασκούμε βία με κανέναν τρόπο. Αυτές τις μέρες πέτρες πετάμε, εκείνα πετάνε, τα άλλα ρίχνουνε. Δεν κάνουμε καλή χρήση της ελευθερίας την οποία έχουμε αποκτήσει. Η ελευθερία, κυρία Φλέσσα, συνεπάγεται ευθύνης. Η δημοκρατία προσφέρει ελευθερία. Είμαστε ελεύθεροι, επομένως είμαστε υπεύθυνοι. Αν θέλουμε λοιπόν να κρατήσουμε αυτήν την ελευθερία και αυτήν τη δημοκρατία, πρέπει να φερθούμε υπεύθυνα. Όχι με προπυλακισμούς, όχι με έξαλλους λόγους εντός και εκτός της Βουλής. Και να πειθαρχήσουμε όλη τη δημοκρατία. Στη δημοκρατία έχει ο καθένας το δικαίωμα να λέει την άποψή του. Να λέει ό,τι νομίζει. Τελικά όμως λαμβάνονται ορισμένες αποφάσεις και αυτές λαμβάνονται στο κοινοβούλιο. Σε αυτές τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο κοινοβούλιο από την πλειοψηφία πειθαρχούμε όλοι. Δεν κηρύττουμε την ανυπακοή στη δημοκρατία. Λέμε τη γνώμη μας και πειθαρχούμε. Αν αρχίσουμε να κηρύττουμε την ανυπακοή και να συμπεριφερόμαστε ανάλογα, η δημοκρατία θα σβήσει. Δεν είμαστε μάλλον ευχαριστημένες και ευχαριστημένοι από την ποιότητα της δημοκρατίας που έχουμε. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν φίλες και φίλοι που θα λένε τι λέει τώρα αυτός και αυτή. Ναι. Εδώ πέρα εμείς δεν έχουμε να φάμε. Ναι. Μας κόβουν τη σύνταξη, μας κόβουν το μισθό. Ναι. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα φροντιστήρια του παιδιού. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα και θα αντιμετωπίσουμε και μελλοντικά και άλλα τέτοια. Αλλά θα πρέπει αυτά να μην αγγίζουν τη δημοκρατία. Δηλαδή να δίνουμε τις λύσεις και εμείς και οι άλλοι με τέτοιον τρόπο ώστε να μην κλονίζουν τη δημοκρατία. Και ο καθένας να καταλάβει, ο κάθε Έλληνας, ότι η δημοκρατία στηρίζεται σε αυτόν. Το αιμόν μέρος, λέει ο Σοκράτης, εκεί στον Κρήτονα, όταν πήγε ο Κρήτονα τον δελεάσει και του είπε όλα έχουν τακτοποιηθεί και οι φύλακες πήραν και αυτή την αμοιβή τους κλπ. Να σε πάρουμε από εδώ μέσα, να δραπετεύσεις και να σε πάμε στη Θεσσαλία. Ο Σοκράτης απάντησε ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ, γιατί το αιμόν μέρος, το αιών μέρος, το μέρος του Σοκράτη δηλαδή, ως προς το δικό του μέρος, η δημοκρατία θα κλονιζόταν, οι νόμοι θα παραβαίνονταν, να μείνει εκεί, να πεθάνει, να πιει το κόνιο για να τηρηθούν οι νόμοι. Αυτό το αιμόν μέρος που έρχεται από την αρχαιότητα, γιατί δεν ήταν και καλή περίοδο κατά την οποία καταδικάστηκε ο Σοκράτης. Αυτόν ξέσπασαν όλα. Η δημοκρατία ήδη είχε κλονιστεί. Λοιπόν, αυτό το κήρυγμα, το μήνυμα που έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, να το ενστερνιστούμε. Και έχει κι άλλα τέτοια μηνύματα να μας στείλει δημοκρατικά ο αρχαίος κόσμος. Το αιμόν μέρος, να λέει ο καθένας. Η δικτατορία, κυρία Φλέσσα, στηρίζεται στα όπλα. Αν έχεις όπλα, κάνεις δικτατορία. Και δεν κουνιέται κανένας. Τα ζήσαμε άλλωστε. Η δημοκρατία δεν έχει όπλα. Είναι τελικά το καθεστώς, τελικά το άνθος η δημοκρατία. Πρέπει να τη φροντίσουμε. Δεν σας προβληματίζει αυτή η απροθυμία
που επιδεικνύουμε οι περισσότεροι να αναλάβουμε την προσωπική μας ευθύνη, κύριε Τσολάκη. Δηλαδή ότι ο ένας δείχνει τον άλλον με το δάχτυλο. Εσύ φταίς, αυτοί φταίνε. Πραγματικά αναρωτιέμαι, όλοι εμείς που διαμαρτυρόμεθα, έχουμε ποτέ αναλογιστεί το κομμάτι της δικής μας, της προσωπικής ευθύνης? Και το λέω αυτό και στον χώρο της εκπαίδευσης, αν συμβαίνει. Κάποιοι το συναισθάνονται και είναι συνεπείς απέναντι σε αυτό που συναισθάνονται. Mm-hmm. Γενικώς όμως δεν μπορώ να πω ότι συμβαίνει. Είναι αποτέλεσμα ελλείψεως παιδείας. Εκείνος που έχει παιδεία τα καταλαβαίνει αυτά, τα ενστερνίζεται αυτά και τα τηρεί. Εκείνος που δεν έχει παιδεία συμπεριφέρεται βάναυσα και βάρβαρα απέναντι στα πάντα και στη δημοκρατία. Είναι η παιδεία που λείπει. Να. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα της οικονομίας λοιπόν στη χώρα αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολεί και μας απασχολεί πράγματι τώρα. Ίσως να είναι το επιφαινόμενο αυτό. Μπράβο. Βαθύτερο να είναι το πρόβλημα της παιδείας. Και θα ήθελα, επειδή ξαναλέω, επαναλαμβάνω, ότι έχουμε εδώ απόψε κοντά μας ένα φωτισμένο δάσκαλο. Θα ήθελα να μας πείτε, το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος είναι μόνο το οικονομικό ή μήπως κυρίως είναι αυτό το έλλειμμα παιδείας που βλέπουμε να υπάρχει καθημερινά στο δημόσιο βίο, ναι, και στην καθημερινότητά μας? Όπως το είπατε ήδη, αυτό το οικονομικό είναι επιφαινόμενο. Η έλλειψη παιδείας είναι το πρόβλημά μας και η έλλειψη πολιτισμού. Θα σας τρομάξω ίσως, έχουμε κρίση πολιτισμού. Mm-hmm. Και έχουμε κρίση πολιτισμού διότι δεν έχουμε παιδεία. Ούτε έχουμε ξεκαθαρίσει τι είναι η παιδεία. Επιτρέψτε μου να σας πω δύο κουβέντες για την κρίση του πολιτισμού. Mm-hmm. Ο άνθρωπος περπάτησε χιλιάδες χρόνια πάνω στον πλανήτη για να φτάσει στη Χειροσίμα, στο Ναγκασάκι, όπου χιλιάδες τα αθώα θύματα προσφέρθηκαν στον μολόχ της ατομοβόμβας, την οποία ετοίμασε ο πολιτισμένος κόσμος. Και περπάτησε ο άνθρωπος και έφτασε στο Τσερνομπίλ, όπου η έκρηξη του αντιδραστήρα έφερε ένα σύννεφο ραδιενέργειας στον ουρανό και έσμιξε με τα άλλα σύννεφα και έγινε βροχή και εμόλυνε τον ουρανό και τη γη και τις θάλασσες. Και έφτασε ο άνθρωπος στους πύργους της Νέας Υόρκης που γκρεμίστηκαν όπως γκρεμίστηκαν και σκοτώθηκαν και εκεί αθώοι άνθρωποι. Και έφτασε στους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, όπου οι Ταλιμπάν της Δύσης χτυπιούνται με τους Ταλιμπάν της Ανατολής για να σώσουν, λέει, οι άνθρωποι της Δύσης τις γυναίκες, διότι καταπιέζονται, ενώ η πραγματικότητα είναι άλλη. Θέλουν να καταλάβουν τους χώρους αυτούς, γιατί είναι ζωτικοί χώροι για τα στρατηγικά τους συμφέροντα. Περπάτησε για να φτάσουμε στο Βελιγράδι, για να φτάσουμε στο Κόσοβο, στο Βελιγράδι, όπου τα αεροπλάνα, τα συμμαχικά και τα δικά μας μέσα, γιατί ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο, βομβάρδιζαν τα νοσοκομεία την ώρα που οι γυναίκες έφεραν πλάσματα ζωές σε αυτόν τον πλανήτη, για να φτάσουμε εν συνεχεία στο Ιράκ, στη Λωρίδα της Γάζας αν θέλετε, στο Λίβανο, όπου ένα μήνα, κυρία Φλέσσα, η πολιτισμένη ανθρωπότητα ανέχονταν τον εισβολέα και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και επενέβη ύστερα από ένα μήνα, αφού ο εισβολέας έκανε ό,τι ήθελε να κάνει. Αυτά δεν είναι πολιτισμός. Και ήρθε κάποια στιγμή που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο τότε πρόεδρος, ο κύριος Κλίντον, σημειώνω, που είναι του Δημοκρατικού Κόμματος, δεν μιλώ για τον Μπους, αφήστε, είναι μια άλλη περίπτωση, ο Κλίντον, αφού ταπεινώθηκε όπως ταπεινώθηκε και διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία, μας του είπε καθαρά, από τώρα και πέρα θα επεμβαίνουμε εμείς όπου νομίζουμε, όπως νομίζουμε, όταν νομίζουμε. Δηλαδή ο κύριος Κλίντον, ο πλανητάρχης, κατέλυε το διεθνές δίκαιο με αυτά τα οποία είπε και τα οποία πέρασαν στον τύπο, βέβαια, και είναι πασίγνωστα. Εγώ απλώς τα μνημονεύω τώρα. Την ώρα εκείνη που βομβαρδίζονταν αυτές οι χώρες της Ανατολής, σκοτώνονταν ο πολιτισμός μας. Αυτό μου θυμίζει τον Ελίτη. Με τις πρώτες σταγόνες της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι, έπεσαν οι βόμβες και σκότωσαν τον πολιτισμό μας. Είμαστε βάρβαροι. Γιατί τώρα δεν σκοτώνει ο κακός ο Χίτλερ, ο κακός ο Μουσολίνι, αν θέλετε και ο κακός ο Στάλιν,
ο Φράγκο κλπ. Δεν σκοτώνουν δικτάτορες, σκοτώνουν οι δημοκρατίες. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και όταν βομβαρδίζουν λαούς οι δημοκρατίες, βομβαρδίζουν τον πολιτισμό. Δεν έχουν πολιτισμό. Έχουν οικονομία ή τεχνολογία, όμως τον επαληθείες πολιτισμό δεν τον έχουν οι δημοκρατίες. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Η έννοια εδώ, η αντίληψη του δικαίου, η αντίληψη του νόμου, της ισοδικίας, της ισονομίας, της ισοπολιτείας, της ισοκρατίας η αντίληψη. Όσο μετέχεις εσύ στο κράτος, μετέχω κι εγώ. Της ισονομίας, τα δικαιώματα που έχεις εσύ απέναντι στον νόμο, τα έχω κι εγώ. Της ισηγορίας η αντίληψη, της παρησίας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, θα σαν να ραδιάσω της αμεσότητας, της ευθύτητας, του μέτρου η αντίληψη. Αγαθά, κυρία Φλέσσα, που για λογαριασμό όλου του κόσμου κατέκτησε ο ελληνισμός. Αυτά τα αγαθά και αυτή η αντίληψη υποχωρεί σήμερα μπροστά σε έναν αμοραλισμό. Παρένθεση, αμοραλισμός θα πει δεν με ενδιαφέρει καμιά ηθική. Κάνω αυτό το οποίο θέλω εγώ. Υποχωρούν αυτά τα αγαθά, υποχωρεί η αντίληψη, αυτό είναι το σημαντικό, και μαζί υποχωρούν αξίες εκπαιδευτικές, νομικές, ηθικές, θρησκευτικές αξίες υποχωρούν. Υποχωρούν τα πάντα δηλαδή που δημιουργούν έναν πολιτισμό. Και το ελληνικό πνεύμα βέβαια έκλεισε. Τις πτέει η παιδεία που είπατε. Λείπει η παιδεία. Γι' αυτό έχουμε κρίση πολιτισμού. Έτσι πρέπει να δούμε μέσα σε αυτό το ευρύ σχήμα και τη δική μας την περίπτωση την ελληνική. Mm-hmm. Δεν αφορά μόνο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα, μόνο την Ελλάδα. Αφορά τον κόσμο. Και είναι επακόλουθο αυτής της βαρβαρότητας όταν θα περάσουν τα χρόνια και θα έρθουν οι ιστορικοί για να κρίνουν την εποχή μας, είμαι βέβαιος ότι έτσι θα τη χαρακτηρίσουν και δεν θα πέσουν έξω. Και έτσι τη βιώνουμε και εμείς. Έλλειψη παιδείας. Ανάχωμα λοιπόν η παιδεία. Η παιδεία και εκπαίδευση βέβαια. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πολύ ωραία το βάλατε, παιδεία και εκπαίδευση, και πρέπει να διακρίνουμε αυτές τις δύο έννοιες. Άλλο εκπαίδευση, άλλο παιδεία. Βέβαια έχουν νοηματικές συγγένειες φυσικά, αυτό δεν το αποκλείει κανένας. Και κοινή ρίζα ετοιμολογικά. Δεν, φυσικά. Και καλά είναι να διακρίνουμε αυτές τις δύο έννοιες, διότι γίνεται κατάχρηση. Αντί να πούμε παιδεία λέμε εκπαίδευση και αντί να πούμε εκπαίδευση λέμε παιδεία. Εκπαίδευση είναι η οργανωμένη διαδικασία μέσα από την οποία η συντεταγμένη πολιτεία προσφέρει τα μορφωτικά αγαθά στα παιδιά της. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει παιδεία. Αλλά τι είναι η παιδεία? Κυρία Φλέσσα, παιδεία είναι το μέγιστον μάθημα κατά Πλάτωνα, ο ρητών ουδαμός εστίν ως άλλα μαθήματα. Είναι το πιο μεγάλο μάθημα, το οποίο ρητών ίσον διδακτών, στην προκειμένη περίπτωση, ουδαμός εστίν ως άλλα μαθήματα. Το πιο μεγάλο μάθημα το οποίο δεν διδάσκεται. Είναι όμως το ύψιστο των μαθημάτων. Δεν διδάσκεται, αλλά ένας δάσκαλός μου, λαμπρός δάσκαλος, ο Ιωάννης Κακριδής, λέει πως η παιδεία είναι ένα φωσάκι που ανάβει ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητή. Και αν αυτό το φως κάποια στιγμή που κανένας δεν μπορεί να την προσδιορίσει, έρχεται μοναχή της, την επικοινωνία δασκάλων και παιδιών έρχεται. Για τους περισσότερους μαθητές έρχεται κάποια στιγμή, ευλογημένη στιγμή, και ανάβει το φως. Και από την ώρα που θα ανάψει αυτό το φως, τότε το τρέφουν μαζί δάσκαλος και μαθητής. Και δεν σβήνει αυτό το φως της παιδείας. Έτσι και ανάψει μια φορά. Αυτό είναι η παιδεία για το δάσκαλό μου τον Κακριδή, και αυτή είναι η ερμηνεία της φράσης του Πλάτωνα. Αλλά θα ήθελα και κάτι ακόμα να πω, και το οποίο το λένε οι φιλόσοφοι της παιδείας. Ο Τατάκης παραδείγματος χάρη. Μια λαμπρή μορφή. Ο Βασίλης Τατάκης. Βασίλης Τατάκης, καθηγητής της φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και είχα την τύχη να τον έχω επιβλέποντα επόπτη στο πειραματικό σχολείο όπου έκανα 20 χρόνια. Ο Τατάκης γράφει ότι η παιδεία είναι η πραγμάτωση της ανώτερης
φύσης του ανθρώπου. Και οι σημερινοί φιλόσοφοι της παιδείας σηκώνουν τα χέρια και λένε δεν μπορούμε να δώσουμε ορισμό. Αλλά μας λένε ότι μπορούμε να δώσουμε τον ορισμό του πεπαιδευμένου ανθρώπου. Και μας λένε ότι ο πεπαιδευμένος άνθρωπος είναι ο καλλιεργημένος, ο μορφωμένος. Όχι αυτός που έχει γνώσεις, γιατί εμείς λέμε μορφωμένο αυτόν που έχει γνώσεις. Πτυχίο. Αυτός μπορεί να έχει όσα πτυχία θέλει. Αυτός μπορεί να είναι καταρτισμένος πάνω στο αντικείμενό του και σε άλλα αντικείμενα, να είναι πάνσοφος από την πλευρά αυτή, να ξέρει τα πάντα, αλλά να μην έχει παιδεία, να είναι ένα θηρίο, σαν τον σημερινό άνθρωπο που έχει τεράστιες δυνάμεις και εξακολουθεί να είναι ένα θηρίο. Λοιπόν, όχι, δεν εννοούμε αυτόν μορφωμένο. Μορφωμένος είναι αυτός που πήρε μια ηθική μορφή, που αγαπάει το καλό και κάνει το καλό. Αυτός είναι ο καλλιεργημένος άνθρωπος. Λοιπόν, μας λένε λοιπόν οι φιλόσοφοι της παιδείας σε Ανατολή και Δύση σήμερα ότι πεπαιδευμένος, μορφωμένος, καλλιεργημένος, τώρα συνώνυμα αυτά τα χρησιμοποιώ και αυτά, αφού τα διευκρινίσαμε λιγάκι, είναι εκείνος του οποίου ο χαρακτήρας πρώτα, ο χαρακτήρας, η σκέψη ύστερα και η ευαισθησία έχουν εκλεπτυνθεί, έχουν εμπλουτιστεί, έχουν διαμορφωθεί από τι, από τη γνώση, όχι από τις γνώσεις, δεν τις απορρίπτουμε τις γνώσεις, τις θέλουμε. Ο άνθρωπος μορφωμένος έχει και γνώσεις και πασχίζει να αποκτήσει και άλλες γνώσεις. Αλλά πρώτα από τη γνώση, γνώση λέμε τη φρόνηση. Έχει γνώση αυτός, έχει μυαλό, έχει φρόνηση, ξέρει τι κάνει, είναι γνωστικός. Ξέρει τι λέει, είναι γνωστικός. Πολύ ωραίο, είναι γνωστικός ακριβώς αυτό. Από τη γνώση πρώτα. Από την ηθική. Από το καλό. Από την αισθητική. Από το ωραίο. Και φυσικά και από όλα τα επιτεύγματα του πολιτισμού. Και τώρα θέλω κάτι να πω που δεν το λένε οι φιλόσοφοι της παιδείας, αλλά εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να το πω. Αυτοί λένε ότι πεπαιδευμένος είναι ο άνθρωπος ο εγγράμματος. Ο αγράμματος δεν είναι δυνατόν να έχει παιδεία. Εγώ με το λίγο το μυαλό μου διαφωνώ. Νομίζω πως και ο αγράμματος μπορεί να έχει παιδεία αν αυτός έχει διαβάσει το βιβλίο της ζωής. Αν έμαθε να διαβάζει το βιβλίο της κοινωνίας, το βιβλίο της φύσης. Εμείς έχουμε παιδεία, όσοι έχουμε και όσοι έχουμε, γιατί διαβάζουμε τα βιβλία. Λοιπόν, τα βιβλία τα διαβάζουμε. Το βιβλίο της κοινωνίας μας έμαθε κανένας το διαβάζουμε, ή τα βιβλία που διαβάζουμε μας εμποδίζουν να αναγνώσουμε το βιβλίο των βιβλίων που είναι η ζωή και το άλλο επίσης βιβλίο των βιβλίων που είναι η φύση. Αυτοί οι άνθρωποι, ενώ είναι αγράμματοι, αναλφάβητοι, δεν ξέρουν να βάλουν την υπογραφή τους, βάζουν ένα σταυρό, έχουν μια σοφία. Η λαϊκή σοφία, τα δημοτικά τραγούδια αυτό, εξάλλου είναι από τέτοιους αποτελέσματα. Μπορεί όλα αυτά. Βέβαια. Μακρυγιάννηδες είναι. Έτσι. Και έχουμε πολλούς τέτοιους μακρυγιάννηδες και παλιότερα είχαμε ακόμα περισσότερους. Αυτοί λοιπόν, θέλω να πω και το πιστεύω, ότι έχουν και αυτή παιδεία. Και ας μην διάβασαν. Επομένως, διευρύνω την έννοια του πεπαιδευμένου ανθρώπου και συμπεριλαμβάνω και όλους αυτούς. Είναι δίκαιο ορθώς να το κάνω. Το κάνετε, βεβαίως. Για να δούμε λοιπόν πώς αυτό το φωσάκι κατά κακριδί που υπάρχει ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή μπορεί να κρατηθεί ή να ανάψει, αν δεν υπάρχει. Πώς επίσης κατά τατάκι θα μπορέσουμε να πραγματώσουμε την ανωτέρα φύση του ανθρώπου. Θα ήθελα να πάμε μια βόλτα στους δρόμους της Αθήνας, εκεί που πήγε ο Χάρης Αποστολόπουλος και ρώτησε νέα παιδιά, κύριε Τσολάκη. Τα ρώτησε γιατί όλοι ξέρουμε ότι η εκπαίδευση πάσχει στην Ελλάδα και μαζί της πάσχει και η παιδεία. Ρώτησε λοιπόν τα παιδιά αυτά τι θα άλλαζαν αν περνούσε από το χέρι τους. Για να ακούσουμε τις απαντήσεις και θα ήθελα να σχολιάσετε. Μάλιστα. Αν είχατε τη δύναμη να αλλάξετε κάτι στην παιδεία, τι θα ήταν αυτό? Θα άλλαζα τον τρόπο με τον οποίο διαλέγουν τους εκπαιδευτικούς. Θα άλλαζα τον τρόπο εισαγωγής των παιδιών στο πανεπιστήμιο. Εγώ το σύστημα θα άλλαζα βασικά, πιο πολύ όσο μπορούσα. Γιατί είναι ψυχοφόρο έτσι το σύστημα όπως είναι, με τις πανελλήνιες. Στο σχολείο θα πρέπει να γίνεται πολύ καλύτερη δουλειά από τους καθηγητές, έτσι ώστε να μην υποβαθμίζει το θεσμό σχολείου και τα παιδιά να μην
καταφεύγουν στην παραπαιδεία και σε άλλα μέσα. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα έπρεπε να ήταν πιο καταρτισμένο, θα έπρεπε να συμβάδιζε με τις γνώσεις της εποχής, να μην έμενε πίσω, να υπήρχε συνδυασμός των μέσων, των τεχνικών μέσων μαζί με την παραδοσιακή διδασκαλία. Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει καταρχάς το σύστημα γενικότερα. Δηλαδή δεν γίνεται να κρίνεται ένας μαθητής από μια τριώρη εξέταση που θα υπάρχει στην τάξη. Είναι λίγο ενοχλητικό για πολλά παιδιά που δίνουμε εξετάσεις από την πρώτη γυμνασίου και μετά στη Δευτέρα, στην Τρίτη και παλαιώντας μέχρι την Τρίτη Λυκείου. Ενώ αν υπάρχει σύστημα να βαθμολογούνται οι εργασίες και να συμψηφίζεται στο συνολικό βαθμό όπως είναι το Διεθνές Απολυτήριο, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερη παιδεία στη χώρα μας. Θα άλλαζα τα κριτήρια αξιολόγηση των καθηγητών. Επίσης θα έβαζα και μαθήματα τα οποία θα μας χρησιμεύσουν περισσότερο στη ζωή μας, όπως μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού πιο εξειδικευμένα. Στα θεωρητικά μαθήματα πηγαίνοντας, θα έδινα περισσότερη έμφαση στο λόγο και όχι σε εγκλοπαιδικές γνώσεις. Θα άλλαζα το γεγονός ότι τα μαθήματα για το σπίτι είναι πάρα πολλά και έτσι οι μαθητές δεν έχουν πολύ χρόνο, πολύ ελεύθερο χρόνο. Να υπήρχαν περισσότερα εργαστήρια, πρακτική, τα βιβλία επίσης να ήταν καλύτερα και οι καθηγητές να προσπαθούσαν να μάθουν πραγματική παιδεία και πραγματικά τι θέλει να πει το μάθημα στα παιδιά. Θα ήθελα το σχολείο να είναι πιο προσιτό για τους μαθητές, πιο φιλικό. Και επιπλέον να μην μας παρέχει όλες αυτές τις ανούσιες γνώσεις, αλλά να επικεντρώνεται σε πιο ουσιώδεις και μετά ανάλογα με την κλίση του καθενός να αποκτάει πιο εξειδικευμένες γνώσεις στα πανεπιστήμια, στα πολυτεχνία. Βασικά για να αλλάξουμε κάτι στην παιδεία πρέπει να υπάρχουν και λεφτά. Η Ελλάδα τώρα δεν έχει λεφτά, οπότε δεν πιστεύω ότι είναι τόσο εφικτό να την κάνουμε καλή σαν τη Φιλανδία. Θα άλλαζα τις υλικοτεχνικές υποδομές, με τον όρο ότι θα έφτανα περισσότερες αίθουσες, πλήρως εξοπλισμένες με υλικοτεχνικά μέσα, τέλος πάντων, οπτικοακουστικά μέσα, τα οποία θα βοηθήσουν την εκμάθηση. Εγώ, αν μπορούσα να αλλάξω κάτι, θα άλλαζα τους περισσότερους καθηγητές, γιατί πιστεύω πως οι σημερινοί καθηγητές δεν κάνουν σωστή δουλειά και έτσι με αποτέλεσμα να μένουν κενά στα παιδιά. Και θα έδινα περισσότερο έμφαση στην άθληση. Άθληση είναι ίσως κάτι το οποίο εκλείπει από το σύγχρονο σχολείο και πιστεύω ότι νοσηγεί σαν σώματι γη, όπως καταλαβαίνετε. Όπως λέει και ο Παλαμάς στο 12λογο του Γύφτου, πρέπει να πιάσουμε τον κόσμο για να το χτυπήσουμε ξανά στο αμόνι. Πρέπει να αρχίσει από την αρχή το σύστημα. Θυμάμαι στο Λύκειο ως μαθητής, στην έκθεση, όλοι να μας λένε ως λύση για τα προβλήματα την παιδεία και την παιδεία και την παιδεία. Η παιδεία έχει καταντήσει πανάκια, έτσι που είναι όμως δεν κάνει τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν, αν εγώ μπορούσα να αλλάξω κάτι, τι θα έκανα? Θα δίνα μεγαλύτερη βάση στα παλιά συγγράμματα. Λοιπόν, κύριε Τσολάκη, για να μην φταίει το ζαβό το ριζικό μας και είμαστε σαν τους μοιραίους του Βάρνελη, πάρα πολύ καλές και ώριμες οι απαντήσεις των παιδιών. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Ναι. Ο καθένας βλέπει το θέμα της εκπαίδευσης από τη δική του γωνιά ανάλογα με το πώς το ένιωσε εκείνος μέσα στο σχολείο. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται από αυτά που είπαν τα παιδιά. Έχουν δίκιο βέβαια, αλλά έχουν και οι μαθητές τις δικές τους ευθύνες. Τα φορτώνουν στους καθηγητές και εδώ και εκεί και παραπέρα, αλλά και εκείνοι έχουν τις δικές τους ευθύνες και πρέπει να μάθουν να είναι υπεύθυνοι άνθρωποι. Αυτό είναι άνθρωπος της παιδείας, είναι ο υπεύθυνος. Αλλά ποιος θα τα μάθει, να διδαχθεί τα παιδιά? Το σύστημα. Και δεν λαϊκίζω τώρα, αλλά τα παιδιά κάποιος τα μαθαίνει, οι γονείς ή οι δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι, έτσι. Η ευθύνη των δασκάλων οπωσδήποτε είναι μεγαλύτερη. Η ευθύνη της πολιτείας επίσης είναι μεγάλη. Πρώτα των γονέων θα μου επιτρέψετε και μετά των δασκάλων. Των γονέων, των δασκάλων, της πολιτείας και όλων μας απέναντι στα παιδιά. Αλλά και εκείνοι όμως, μαθητές, οι μικρότεροι έχουν και τις δικές τους ευθύνες. Κυρία Φλέσσα, από όσα είπαν τα παιδιά, επαληθεύεται αυτό που έλεγε ένας παιδαγωγός του Μεσοπολέμου. Ότι ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα στον κόσμο είναι να δοθεί τέτοια λύση στο εκπαιδευτικό πρόβλημα μιας χώρας, ώστε και στην ουσία του προβλήματος να ανταποκρίνεται η λύση και στις προσδοκίες των ανθρώπων που περιμένουν τη λύση αυτού του προβλήματος. Είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα. Έτσι. Και στη χώρα μας το πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, διότι χρόνια πριν το πρόβλημα αυτό δεν το αντιμετωπίζαμε, δεν το αντικρίζαμε καν, παρά το βάζαμε στο ψυγείο. Κάθε υπουργός που ανελάμβανε το Υπουργείο Παιδείας
Στην αρχή έλεγε ότι βρήκε καμένη γη. Όλα τα έβρισκε άθλια. Και αφού περνούσαν 5-6 μήνες, μας έλεγε ότι όλα διορθώθηκαν και όλα τώρα πάνε καλά. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε στην ουσία του. Λέει ο Απανούτσος ότι ένας μανδύας, λέει, καλύπτει τη λάβα ενός ηφαιστείου της εκπαίδευσης που ζητάει την ώρα του να εκραγεί. Και εξεράγει το ηφαίστειο και εκρήγνεται κάθε φορά που επιχειρούμε να επέμβουμε στην εκπαίδευση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εκρήγνεται το ηφαίστειο κάθε φορά που επιχειρούμε να κάνουμε την εκπαίδευση από μνημονική που είναι ενεργητική και από αυταρχική που ήταν και δεν είναι, γιατί περάσαμε στην ασυδοσία, στην ασυδοσία, να την κάνουμε δημοκρατική. Γιατί όμως δεν είναι πιστικά τα επιχειρήματα όσων επιχειρούν μεταρρυθμίσεις, γιατί είδαμε τέτοιες προσπάθειες. Ναι. Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες έχουμε δει. Ναι. Πρώτα-πρώτα δεν έχουν αυτοί που επιχειρούν τις μεταρρυθμίσεις σαφείς στόχους. Ακριβώς δεν ξέρουν τι θέλουν. Είναι γκρίζοι οι στόχοι τους και ξεκινούν προς τους γκρίζους στόχους. Και καθοδόν κλονίζονται από τους προσεισμούς, τους σεισμούς και τους μετασεισμούς του ηφαιστείου και μένουν μετέωροι υπουργοί, μετέωροι εκπαιδευτικοί σε μια εκπαίδευση επίσης μετέωρη. Κύριε Τσολάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς βλέπετε προθυμία από την πλευρά των εκπαιδευτικών και των μαθητών να γίνει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση η οποία όμως θα μας θέσει όλους πρώτων ευθυνών μας? Θα πρέπει δηλαδή να ανασκουμποθούμε, να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε? Βλέπετε να υπάρχει αυτή η προθυμία? Ή γενικώς θέλουμε να αλλάξει η παιδεία, αλλά να μην κουραστούμε κιόλας? Ναι. Ο απομηχανής Θεός να έρθει και να αλλάξει τα πράγματα, ναι, όχι, ναι, από εμάς τους ίδιους. Ναι. Τι βλέπετε εσείς? Βλέπω ότι δεν υπάρχει αυτή η προθυμία. Υπάρχει μια αδιαφορία, γενική αδιαφορία, αλλά δεν υπάρχει και ο νους που θα εμπνεύσει τον κόσμο. Δεν υπάρχει το όραμα. Και να είναι το όραμα η παιδεία, όπως την ορίσαμε την παιδεία. Mm-hmm. Αυτό δεν υπάρχει. Το αισθάνεσαι και το διαπιστώνεις σε κάθε στιγμή. Και το διαπιστώνεις και σε αυτούς που ηγούνται, ότι και αυτοί δεν έχουν το όραμα. Βλέπετε, επιχειρούν μεταρρυθμίσεις και οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι μερικές. Αφορούν μέρη. Κυρίως το Λύκειο, τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια και βέβαια κάποιες αλλαγές. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή επιχειρείτε τώρα μία αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα, τι θα συμβουλεύατε την νυν Υπουργό Παιδείας, την κυρία Διαμαντοπούλου? Τι θα έπρεπε να προσέξει? Την είχαμε πριν από 2 εβδομάδες εδώ και μας μιλούσε για την εκπαίδευση. Την είδα την εκπομπή, ήταν ωραία η εκπομπή και την άκουσα την κυρία Διαμαντοπούλου. Για πείτε εσείς, με τόση πείρα που έχετε, τι, ναι, θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως? Ναι, ναι. Να πω ότι έχουμε μια ευφυή υπουργό, βέβαια, ικανή, αυτό θέλω να το πω και το ξέρω γενικώς, αλλά χωρίς να το καταλάβει, έχει γίνει και αυτή μέρος του προβλήματος. Δηλαδή, πάει να κάνει μεταρρυθμίσεις, όπως παλαιότερα ο κύριος Αρσένης, βέβαια, στο Λύκειο. Mm-hmm. Το Λύκειο... Είχε κάνει και τα αλόγηματα δημοτικά. Τα ξεκίνησε ο κύριος Αρσένης. Ναι, ναι. Είχε κάνει και αυτή την προσπάθεια. Και έχουμε και την κυρία Γιαννάκου με την τρίτο βάθμια. Καλά, έτσι, τα τώρα... αλόγηματα και δούλεψα και εγώ για αυτά. Μάλιστα. Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ήμουν. Ήσασταν τότε αντιπρόεδρος. Δεν το ολοκληρώσαμε, mm-hmm, όμως. Και είναι αυτά που έχουν σήμερα. Αν μας άφηνε να δουλέψουμε 6 μήνες, θα τους παρουσιάζαμε ένα πρόγραμμα και αυτή τη στιγμή τα ολοήμερα σχολεία θα ήταν γεμάτα πια με το πρόγραμμα αυτό. Ας είναι λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου. Πάμε τώρα εδώ. Είπα ότι είναι μέρος του προβλήματος και θα έχει την αγωνία να μάθει γιατί το λέω αυτό. Διότι πιάνει το Λύκειο. Ενώ το πρόβλημα της εκπαίδευσης πρέπει να το δούμε συνολικά. Από την πρώτη νηπιαγωγείου, από τον νηπιαγωγείο, γιατί δεν έχει και δεύτερη τον νηπιαγωγείο, μέχρι το πανεπιστήμιο. Όλο μαζί να το δούμε συνολικά. Ένα αυτό θα υποδείκνυα στην κυρία Υπουργό. Ένα δεύτερο. Την εκπαίδευση να την προσανατολίσει προς την παιδεία. Γιατί η εκπαίδευση
είναι προσανατολισμένη προς την αγορά εργασίας. Και εδώ θέλω να πω ότι η αγορά εργασίας έχει αποθρασινθεί. Αυτοί δηλαδή που έστησαν την αγορά εργασίας αποθρασίστηκαν. Ακριβώς. Όχι. Το σχολείο δεν έγινε για την αγορά εργασίας. Αυτό πρέπει να το πούμε. Το σχολείο έγινε για να προσφέρει μόρφωση. Στο σχολείο θα τα μαθαίνουν όλα. Θα μαθαίνουν και για την αγορά εργασίας, θα μαθαίνουν τα πάντα. Αλλά το βάρος θα πέσει στην παιδεία. Να φτιάξουμε τον σωστό άνθρωπο που αυτός όταν αποφοιτήσει από το σχολείο και θα μπει στη ζωή, θα φτιάξει δικαιότερη, σωστότερη την αγορά εργασίας. Και δεν υπάρχει άλλη λύση του σημερινού προβλήματος από αυτήν. Λένε μερικοί, α, ο Τσολάκης είναι ρομαντικός που τα λέει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος ρεαλισμός, κυρία Φλέσσα, από αυτόν τον ρομαντισμό, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό, είναι πρόβλημα παιδείας, πρόβλημα ανθρώπων είναι. Και ένα τρίτο. Σήμερα οι γνώσεις είναι άπειρες. Κάποτε μαθαίναμε στα παιδιά αυτό και εκείνο, κάποια περιέχονταν στα βιβλία, αποστηθίζαν, φτιάχνανε, εν πάση περιπτώσει, ήταν μετρημένα. Σήμερα καλπάζουν οι γνώσεις, πολλαπλασιάζονται. Αυτά που τους μαθαίνουμε τώρα στο σχολείο, σε 10 χρόνια δεν θα τους κάνουν. Επομένως, τι μένει? Μένει, κυρία Φλέσσα, είπατε τι έχω να πω στην Υπουργό Παιδείας. Αυτό θέλω να της πω. Να σκεφτούμε από την αρχή. Τόσο πολλές είναι οι γνώσεις, όχι τόσες πολλές, τόσο πολλές είναι οι γνώσεις που δεν είναι δυνατόν να τις κατακτήσει κανένας. Τι μένει λοιπόν? Να ετοιμάσουμε τον νέο άνθρωπο έτσι, να του γυμνάσουμε την ψυχή και το πνεύμα, ώστε να μπορεί μόνος του να κατακτά τις γνώσεις. Το θέμα είναι να αντιμετωπίζει τη ζωή. Ωραία είναι αυτό. Αυτή το είναι... πώς είναι το θέμα. Αυτό το πώς θα το βρούμε βέβαια, αλλά ας το ξεκινήσουμε πρώτα. Ναι. Ας το ξεκινήσουμε. Πώς είναι το θέμα, γιατί θεωρητικά, επιτρέψτε μου. Θα σας πω. Είναι ωραία. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όλες και όλοι το ακούμε και λέμε έτσι είναι. Πράγματι. Το πώς είναι το ζήτημα. Ναι. Πώς γίνεται. Και ακόμα, θα έλεγα στην κυρία Υπουργό να αρχίσει μια μεταρρύθμιση δημιουργώντας κέντρα του παιδιού σε όλη την Ελλάδα, αρχής γενομένης από τις αδικημένες περιοχές αυτής της χώρας. Mm-hmm. Από τις πιο απομακρυσμένες. Όχι από τα αστικά κέντρα, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες για μόρφωση και καλλιέργεια, αλλά από τις απομακρυσμένες, στη Θράκη, την Ήπειρο, τα νησιά μας κλπ. Υπάρχουν και εκεί Ελληνόπουλα. Στα κέντρα αυτά θα παίρνουν τα Ελληνόπουλα από τα 3 χρόνια, θα φοιτούν 3-4 ώρες την ημέρα και από φωτισμένες δασκάλες, τις οποίες θα έχουμε εκπαιδεύσει, γιατί είπατε πώς θα γίνουν αυτά και αυτό σας λέω. Από φωτισμένες δασκάλες και δασκάλους και νηπιαγωγούς, τα παιδιά θα ακούνε σωστά ελληνικά και θα παίρνουν σωστή παιδεία από τα 3 τους χρόνια. Τα πομακάκια, τα μουσουλμανάκια, τα ηπειρωτάκια, τα νησιωτάκια, όλα τα παιδιά. Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικές οικογένειες και είναι αρκετές αυτές στην Ελλάδα, προνομιούχες. Δηλαδή δίνουν στα παιδιά τους μορφωτικά αγαθά. Δεν πολλές, είναι πολλές, κύριε Τσουλάκη. Ακόμα παιδιά... και αυτές που φαίνονται προνομιούχες, τα δίνουν τα παιδιά στα φροντιστήρια να κάνουν τη δουλειά, τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα. Μα είναι και αυτό. Έχουν τα λεφτά τους. Οι δάσκαλοι μπαινοβγαίνουν. Όλα τα παιδιά να έχουν έτσι τις ίσες ευκαιρίες. Γιατί η πολιτεία λέει και το υποστηρίζει αυτό ο κάτω υπουργός και όλοι το λέμε ότι προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες στα Ελληνόπουλα γιατί τα δεχόμαστε όλα από τα 6 ή τα 7 χρόνια στο σχολείο. Και ως τα 6 χρόνια, ως τα 7 χρόνια πώς μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά. Έτσι. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε τα 6 πρώτα χρόνια. Επομένως η δημοκρατία μας εδώ είναι ελλειμματική και θα πρέπει να αποκτήσει πληρότητα. Από εκεί να ξεκινήσει η μεταρρύθμιση. Αυτά θα είχα να τις πω. Χρειαζόμαστε, είπατε, φωτισμένους δασκάλους και φωτισμένες δασκάλες. Ο Χάρης Αποστολόπουλος ρώτησε τα παιδιά. Τους θυμάστε και πώς? Για να τα ακούσουμε. Θέλω να μου πείτε, αν υπάρχει ένας καθηγητής ή δάσκαλός σας, ο οποίος σας έχει κάνει μεγάλη εντύπωση και τον θυμάστε μέχρι και τώρα και γιατί? Καθηγητής. Μπορώ να θυμηθώ μία φιλόλογό μου, την λέγανε κυρία Γκρίνια, η οποία μου έχει μείνει γιατί ήταν από τους λίγους σωστούς φιλολόγους. Στο μάθημα της ιστορίας μιλούσε σωστά, τόνιζε τα εθνικά θέματα και σχολίαζε τα βιβλία εκεί που δεν ήταν σωστά. Είχα φέτος στην Τριλικιού 2 πολύ καλούς καθηγητές, μαθηματικό και φυσικό, οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πολύ, τόσο ψυχολογικά όσο μας κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά στο σχολείο. Μου είχε εντυπωθεί ο μαθηματικός μου,
γιατί με αδίκησε πάρα πολύ άσχημα, δεν με συμπαθεί καθόλου, ούτε εγώ το συμπαθώ. Και είναι αλαζονική η συμπεριφορά του και με εκνευρίζει αρκετά. Φιλόλογος, θεωρητική κατεύθυνση, μας έκανε αρχαία, γνωστό και άγνωστο. Αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ καλή καθηγήτρια, αν και μιλούσαμε συνέχεια στο μάθημα. Και τελικά ήταν από τους λίγους καθηγητές που έκανε μάθημα. Η καθηγήτρια η φετινή μας τα νέα ελληνικά και τη λογοτεχνία, που είναι καταπληκτική. Μας έχει πάει δύο φορές στο θέατρο, εκτός χωρίς το σχολείο. Γενικά περνάμε καταπληκτικά στις ώρες της, παρόλο που λείπει λίγο συχνά, και κάνουμε πολύ πλάκα όταν την έχουμε κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τα δύο τελευταία χρόνια έκανα το Διεθνές Απολυτήριο, το IB. Και μια καθηγήτρια που θα μου μείνει στο μυαλό είναι η καθηγήτρια του Business and Management. Ήταν μια Αγγλίδα, η οποία μας έκανε λίγο τη ζωή δύσκολη. Ιδιαίτερα μου έχει εντυπωθεί η περσινή καθηγήτρια της χημίας, γιατί είχε κάποιες υπερβολικές αντιδράσεις και έβαζε αυστηρές τιμωρίες και δεν ήταν καθόλου επιοικής με την βαθμολόγηση. Είναι ένας μαθηματικός από το Λύκειο, τον είχα 3 χρόνια. Ήταν ένας από τους καθηγητές που πραγματικά θα μου μείνει εξίδυλα στο μυαλό. Πρώτον για τη μεταδοτικότητα που είχε. Δεύτερον για την αγάπη του για τα παιδιά. Ο μαθηματικός πολλές φορές μέσα στην τάξη κάνει διακρίσεις εις βάρος κάποιων παιδιών. Και πάντα εμείς την πληρώνουμε, βγαίνουμε έξω, τρώμε απουσίες. Εγώ στο γυμνάσιο μου μπορώ να θυμηθώ μια καθηγήτρια που ενώ σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα της τάξης μέσα ενώ επικράτησε χαός, στη συγκεκριμένη ήμασταν όλοι Παναγίτσα και αυτό είναι μαγιά και μόνο να το καταφέρεις. Βασικά, εγώ είχα μια καθηγήτρια στο Λύκειο, η οποία αν έβλεπε ότι κάποιο παιδί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί με στην τάξη, του έκανε ιδιαίτερα χωρίς να πληρώνεται. Καθηγητής πληροφορικής, κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Είναι πιο κοντά στα παιδιά, όπως και ο γυμναστής μας. Μια καθηγήτρια που μας έκανε αρχαία και αυτή στο Λύκειο. Ακόμα και τα παιδιά που δεν θέλανε καν να κάτσουν στο μάθημα, τα έκανε με δικό της τρόπο να κάτσουν στο μάθημα και να μάθουν έτσι το και στα ελάχιστα, ώστε να γράψουν στις Πανελλήνες και να περάσουν. Καθηγήτρια της ιστορίας, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή της φετινής ιστορίας. Μαθαίνουμε πραγματική ιστορία, πιστεύω, με αυτήν. Είναι και ωραία γυναίκα. Δύσκολο μάθημα ιστορία, το όντι. Λοιπόν, κύριε Τσολάκη. Κύριε καθηγητά, συγκράτησα εγώ τουλάχιστον, μαγιά της, είπε ένας νεαρός. Τα είχε καταφέρει αυτή η καθηγήτρια, είχε τον τρόπο της, τον τρόπο του, είπαν κάποιοι άλλοι, κάποια άλλα παιδιά. Λοιπόν, εσείς που ξέρουμε ότι είχατε και έχετε τον τρόπο σας, για πείτε μας, ποιος είναι ο δάσκαλος με το ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο, πώς μπορούμε να τον περιγράψουμε, τι χρειάζεται, ναι. Γεννιέται, γίνεται, μαθαίνεται. Τον έχουμε σήμερα στην εκπαίδευση. Ναι. Έχουμε πολλούς τέτοιους. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος γεννέται με την ικανότητα του δασκάλου. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην γεννέται με την ικανότητα του δασκάλου. Αυτό το παρατηρούμε και στα άλλα πλάσματα της φύσης. Η αλεπού είναι ωραία δασκάλα για τα αλεπουδάκια. Και τους μαθαίνει πολλά κολπάκια για τη ζωή. Η κλώσσα είναι δασκάλα για τα κλωσόπουλα. Βλέπετε, τα παίρνει και κακακακά, τα οδηγεί και αυτά από γύρω και όταν βρει τροφή κακακά και μαζεύονται όλα ένα γύρο. Mm-hmm. Δηλαδή η φύση του δασκάλου υπάρχει μέσα στην πλάση. Το θέμα είναι να την αφήσουμε τη φύση αυτή να φανερωθεί. Τη στραγγαλίζουμε και πιο πολύ τη στραγγαλίζουμε με κάποια βιβλία, λέγονται διδακτικά, παιδαγωγικά κλπ. Δεν τα αρνούμε, τα θέλω και αυτά. Αλλά έρχονται και πνίγουν το δάσκαλο. Σημαντικός πάντως είναι ο δάσκαλος με δέλτα κεφαλαίο ή με όλα κεφαλαία που ξέρει το αντικείμενο, πρώτο, τους είδατε, που ξέρει το γνωστικό αντικείμενο, το είπαν οι μαθητές, το είπαν, που ξέρει πρώτο το γνωστικό αντικείμενο, που αγαπάει τα παιδιά και που έχει παιδεία. Γιατί μπορεί να τα ξέρει, μπορεί να τα αγαπάει, αλλά αν δεν έχει παιδεία, καλλιέργεια, δεν είναι εύκολο να τα προσφέρει. Ο δάσκαλος που έμαθε τα παιδαγωγικά από ένα βιβλίο είναι ανεπαρκής. Εφαρμόζει βιβλία. Ο δάσκαλος που έχει παιδεία βρίσκει νέους τρόπους διδασκαλίας και επικοινωνεί καλύτερα με τα παιδιά και τα εμπνέει και τα οδηγεί. Ώστε λοιπόν αυτά τα τρία, η γνώση, η αγάπη, βγαίνει από εδώ και η παιδεία. Αυτή που έχει μαγιά που λέει, αυτή είναι δασκάλα με παιδεία. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Αλλιώτικα, όση μαγιά και αν είχε, δεν θα κάθουν αυτή σούζα να την ακούνε. Τι τιμία είναι η μάγκησα τελικά όμως. Αυτό την προκύπτει. Την αποδέχονται. Την παραδέχονται. Την παραδέχονται. Από τους λίγους που έκανε μάθημα, είπε κάποιος άλλος, νεαρός, νεαρά.
που έκανε μάθημα τώρα, μπορεί οι άλλοι, κάποιοι να τεμπελιάζουν. Όχι όλοι, γιατί οι καθηγητές εργάζονται και οι δάσκαλοι, εγώ πιστεύω ότι εργάζονται. Φυσικά. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι, όπως σε όλα τα επαγγέλματα και εκεί υπάρχουν. Από την πλευρά των παιδιών. Κύριε Φλέσσα, το βασικότερο από τα τρία, ξέρετε ποιο είναι για μένα? Η αγάπη. Αν αγαπάει τα παιδιά και το αντικείμενο και την παιδεία, γίνεται σπουδαία δασκάλα. Η δασκάλα, όσα παιδαγωγικά βιβλία και να διαβάσει, αν δεν αγαπάει τα παιδιά και δεν έχει παιδεία, δεν θα κάνει καλό μάθημα. Κανένα παιδαγωγικό βιβλίο να μην διαβάσει. Αν έχει παιδεία και αγαπάει τα παιδιά, θα βρει τρόπο να διδάξει. Κυρία Φλέσσα, μόνο με την καρδιά οδηγείται του ανθρώπου η καρδιά. Αυτό μας είπε ο δάσκαλος των δασκάλων, ο Πεσταλότσι. Και ο μεγάλος δάσκαλος, αν θέλετε, ο Χριστός, με το αγαπάτε αλλήλους τελικά, αυτό μας είπε, είναι ο δάσκαλος της αγάπης, οι δάσκαλοι της αγάπης, αυτό μας λένε. Αυτή η αγάπη οδηγεί τον νέο στο να αναγνωρίσει τον εαυτό του και να βρει το δρόμο της ζωής, η αγάπη. Και δίνει στο δάσκαλο πίστη και γαλήνη. Ικανοποίηση. Ακριβώς. Αυτός που αγαπάει δεν λιγάει. Δεν κάμπτεται, δεν κουράζεται, τρέφεται με το πνεύμα της θυσίας. Αυτός είναι ο δάσκαλος. Μη μου πούνε ότι αυτά είναι ρομαντικά. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι δάσκαλοι. Είναι αυτοί οι δάσκαλοι για τους οποίους μας μίλησαν τα παιδιά. Αυτός που αγαπάει δεν κουράζεται, κυρία Φλέσσα. Είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Η κούραση του δασκάλου είναι περισσότερο ψυχολογική. Δεν είναι αγαπάει τη δουλειά του. Ο άλλος πάει, κάνει 2-3 ώρες και κουράζει και πρέπει να κοιμηθεί το μεσημέρι, να κάνουν στο σπίτι όλη ησυχία για να αναπαυθεί. Τι έκανες τώρα. Και ο άλλος δουλεύει από το πρωί ως το βράδυ και δεν κουράζεται, γιατί αγαπάει αυτό που κάνει. Αυτός που αγαπάει τρέφεται με το πνεύμα της θυσίας. Λέει ο Δελμούζος εδώ κάτι πολύ ωραίο. Αν το γνωρίσεις μια φορά το παιδί, λέει, και το αγαπήσεις, δεν σ' αφήνει πια ίσιο. Το βλέπεις να σου έρχεται κάθε μέρα σαν μια καινούρια αυγή. Και είναι τέτοιο, λέει, που δεν σε απογοητεύει ποτέ. Μαζί του μπορείς να ορθοποδήσεις. Φτάνει να το θελήσεις, δάσκαλε. Από έναν μεγάλο δάσκαλο έχουμε αυτόν τον λόγο. Και από έναν μεγάλο λογοτέχνη, θυμάμαι τώρα τον μικρό πρίγκιπα του Σέντεξη Περί. Τι ωραίο βιβλίο είναι. Αριστούργημα είναι. Αριστούργημα. Αν αγαπάς, λέει, ένα λουλούδι που βρίσκεται σε ένα αστέρι, είναι όμορφο τη νύχτα να κοιτάς τον ουρανό. Όλα τα αστέρια λουλουδίζουν. Και κάτι τώρα που μας αφορά ακόμα πιο πολύ εμάς τους δασκάλους, δεν γνωρίζει κανείς καλά παρά μόνο ότι τον έχει κάνει να το αγαπήσει. Αν κάτι δεν το αγάπησες, δεν το γνωρίζεις καλά. Η αγάπη. Την έχουμε στα σχολεία. Δημιουργήσαμε το κλίμα. Το σχολείο πρέπει να είναι μια ευτυχισμένη οικογένεια. Αυτή τη μεταρρύθμιση θα τη βάλουμε καμιά φορά στο μυαλό μας. Από πού ξεκινάει αυτή η μεταρρύθμιση? Μερεμέτια είναι τα άλλα. Να βάλουμε τους δραστικούς πίνακες. Να τους βάλουμε, ναι, να τους βάλουμε, κύριε Υπουργή μου, να τους βάλουμε. Λεπτομέρειες. Δεν είναι αυτά η μεταρρύθμιση. Την αγάπη πώς τη βάζεις στην καρδιά των ανθρώπων, κύριε Τσουλάκη? Χρειάζεται πνοή. Και η πνοή βγαίνει από τους μεγάλους ανθρώπους και τους μεγάλους δασκάλους. Στα πανεπιστήμια και όπου αλλού. Να. Εκεί εμπνέεται. Και εκεί είναι η βάση της εκπαίδευσης των δασκάλων. Στα πανεπιστήμια, τα παιδαγωγικά τμήματα είναι. Τα παιδαγωγικά τμήματα, μάλιστα. Περισσότερο φυσικά τα παιδαγωγικά τμήματα. Και τις καθηγητικές σχολές. Είναι πνοή η αγάπη. Είναι πνοή. Να. Και έπειτα είναι μια κατεύθυνση που μπορεί να την πάρει κανένας από τα μικρά του τα χρόνια, αν ζήσει ευτυχισμένος κοντά σε έναν καλό δάσκαλο. Το θέμα είναι οι πρώτοι δάσκαλοι της αγάπης πώς γίνονται. Ύστερα δημιουργείται μια τέτοια παράδοση, ένα κύμα που περνάει από τον ένα στον άλλο και όλους μας ευχαριστεί αυτό το κύμα, όλους μας τέρπει. Γίνονται αυτά. Θέλουν όμως το χρόνο τους και θέλουν τον προσανατολισμό τους προς τα εκεί.
Εγώ θέλω τη δική σας εμπειρία ως δασκάλου. Δηλαδή, εσείς έχετε υπηρετήσει, ξέρω ότι σας αρέσει αυτό το ρήμα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση περισσότερο από 25 χρόνια, εκτός βέβαια από την πανεπιστημιακή σας θητεία στο Αριστοτέλειο και τη Σουηδία βέβαια. Τα 20 χρόνια ήταν στο πειραματικό της Θεσσαλονίκης. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπήρξε κάποια στιγμή κατά την οποία σας εξέπληξαν οι μαθητές σας? Α, οι μαθητές είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι. Γι' αυτό σας ρωτώ. Είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι. Είχα καλούς δασκάλους. Αλλά οι καλύτεροι είναι, αλλά οι καλύτεροι αλλά είναι οι μαθητές. Αλλά πάνω πρώτα σε αυτούς, μεγάλους, μικρούς. Ξέρετε, όταν πρώτη φορά μπήκα στο σχολείο, 1961, σε μια τάξη, και στυλώθηκαν όλα τα μάτια πάνω μου, τρελάθηκα. Δεν ήξερα τι να τα κάνω εκείνα τα μάτια. Κατάλαβα τότε ότι μ' άρεσε αυτό το πράγμα, να με κοιτάζουν τα μάτια αυτά, καθαρά μάτια, προσδοκούσαν, περίμεναν από μένα, μου άρεσε πάρα πολύ, με συγκίνησε αυτό και ήθελα αυτά τα μάτια να με κοιτάζουν πάντα, να τα κάνω δικά μου. Αυτά τα μάτια μου δίδαξαν πολλά πράγματα. Όταν δεν τα πήγαινα καλά και το μάθημα πήγαινε από εδώ και από εκεί και ο ίδιος δεν είχα ξεκαθαρίσει τι ήθελα, συμβαίνει αυτό στην πορεία μας, δεν είναι όλα όμορφα πάντοτε. Όταν διδάσκεις είσαι επιξηρού ακμής, δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Όπως ο στρατιώτης στη μάχη πολεμάς συνεχώς και δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς, εκεί πολεμάς διαρκώς. Λοιπόν, όταν τα είχαν λοιπόν τα μάτια από αδεξιότητες δικές μου, χάζευαν από εδώ, χάζευαν από εκεί, σκύβανε, ψάχναν τα βιβλία τους, ήμουν δυστυχισμένος, γιατί τα ήθελα δικά μου. Γι' αυτό διάβαζα πολύ και τα αγαπούσα πολύ για να τα έχω δικά μου αυτά τα μάτια. Και μέσα σε αυτά έβλεπα τον εαυτό μου και τον δάσκαλο και βυθομετρούσα μέσα στα δικά τους τα μάτια τη δικιά μου τη διδακτική πράξη. Να σας πω μια φορά τι έπαθα. Είχαμε μάθει στο Πανεπιστήμιο, όταν διδάσκουμε ένα κείμενο νεοελληνικής λογοτεχνίας, να το διαβάζουμε, να λένε τα παιδιά το νόημα, να βγάζουμε περιλήψεις, να βρίσκουμε αυτά τα κομμάτια, να βρίσκουμε τα άλλα τα κομμάτια κλπ. Και κάποτε δίδαξα τον καπετάνιο του Μυρβί. Δεν τον είχαν τα σχολικά βιβλία, αλλά εγώ συνήθιζα και είχα τη δυνατότητα αυτή στο πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να φέρνω κείμενα απ' έξω. Δεν μας έλεγχε κανένας. Αντίθετα, μας ενεθάρρυνε στην κατεύθυνση αυτού. Βέβαια. Λοιπόν, και έπαιρνα τέτοια κείμενα, τα περνούσα από τον πολυγράφο και τα έδινα στα παιδιά. Εκείνη την ημέρα τους έδωσα τον καπετάνιο του Μυρβίλη και ο καπετάνιος ήταν ένα σκυλί, καραβόσκυλο, που ένας καραβοκύρης το είχε στο αλιευτικό του, στη Μυτιλίνη. Τα περιγράφει ο Μυρβίλης. Ήταν πιστός στο αφεντικό του, πιστός στην οικογένεια ο καπετάνιος, το σκυλί. Και μια φορά μέσα στη θάλασσα, όταν ήρθε πολύ δυνατή τρικυμία και τσακίστηκε το καράβι στα βράχια και βρέθηκε το αφεντικό μέσα στα νερά, μέσα στη θάλασσα, να παλεύει με τα κύματα, ο καπετάνιος ήταν δίπλα του. Και όταν είχαν πλησιάσει αρκετά στην ακτή, αλλά δεν είχε πια δυνάμεις στο αφεντικό και βυθιζόταν, πήγε και το έπιασε από το λαιμό, από το πουκάμισο, από το λαιμό, τον έπιασε και το σήκωσε το κεφάλι του ψηλά για να μην βυθιστεί και κολυμπώντας ο καπετάνιος με το αφεντικό του βγήκαν μαζί, τον βοήθησε, τον έσωσε δηλαδή το σκυλί, έσωσε το αφεντικό του. Ευεργέτης. Άλλη μια φορά που τα παιδιά του καραβοκύρη έπαιζαν στην αυλή, μικρά παιδάκια, ένα λυσιασμένο σκυλί όρμησε επάνω τους. Κατέβαινε από πάνω για να πέσει πάνω στα παιδιά, να τα δαγκάσει. Ο καπετάνιος το είδε και όρμησε και άρχισε η πάλι των δυο σκυλιών και αυτή η πάλι έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να πάνε μέσα στο σπίτι και να σωθούν. Ναι, αλλά τώρα ο καπετάνιος θα πεθάνει. Λέω θα πεθάνει. Τον νιώθω άνθρωπο, τον καπετάνιο, από το σκυλί τον νιώθω άνθρωπο.
θα πεθάνει, γιατί δέχτηκε δείγματα δαγκωματιές από ένα λυσσασμένο σκυλί. Και αυτό το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό ο ευεργετηθής, το αφεντικό, θα πρέπει να σκοτώσει τον καπετάνιο. Το παίρνει λοιπόν το σκυλί μια μέρα και το περίστροφό του και πάνε σε μια ακτή, μια μακρινή ακτή. Και εκεί, αφού έπαιξε μαζί του, του φύτεψε δυο σφαίρες στο κρόταφο και πέθανε ο καπετάνιος. Τους το διάβασα. Και αφού τους άφησα λιγάκι, όπως μας έλεγαν στο πανεπιστήμιο, τους λέω το νόημα και να προχωρήσουμε, να χωρίσουμε το κομμάτι αυτό σε μικρότερα τμήματα, να βγάλουμε περιλήψεις. Τινάχτηκε όλη η τάξη στο πόδι. Όχι, δάσκαλε, μου λένε. Δεν το θέλουμε. Έτσι το μάθημα το σημερινό. Δεν το θέλουμε. Ξαφνιάστηκα. Ευχάριστα ξαφνιάστηκα. Τους ρώτησα τι θέλετε και μου απάντησαν. Δεν θέλουμε τίποτα. Να μας αφήσετε αυτές τις εντυπώσεις. Αν θέλετε και δεν κουράζεστε, διαβάστε το ακόμα μια φορά. Λέω εγώ να το διαβάσετε εσείς λίγο-λίγο ο καθένας ένα κομμάτι. Όχι, να μας το διαβάσετε εσείς όπως το μας το διαβάσατε πριν. Το διάβασα ακόμα μια φορά και επειδή έμεινε λίγος χρόνος, τους ρώτησα πια, άρχισα να καταλαβαίνω κι εγώ τι κακό κάνουν αυτές οι διδακτικές. Δεν τις απορρίπτω, αλλά πρέπει να κάνουμε χρήση και όχι κατάχρηση. Κατάλαβα κι εγώ ότι ο χρόνος ήταν δικός τους από εκεί και πέρα, ότι το κείμενο είχε μιλήσει στις ψυχές τους, ότι είχε περάσει και ό,τι άλλο κι αν έκανα θα ήταν ζημιά. Είχε κουβεντιάσει το κάθε παιδί με τον καπετάνιο, με το κείμενο αυτό, του στυλίστα της λογοτεχνίας του Μυριβίλη, που νομίζω ότι είναι μοναδικός. Ύστερα από κάνα δύο μέρες ήρθε στο σχολείο ο Τατάκης. Ο Βασίλειος Τατάκης, για τον οποίο μιλήσαμε πριν. Ήταν επόπτης και επειδή ήμουν νέος καθηγητής, ερχόταν κατευθείαν σε μένα για να δει αν θα πάω καλά. Του είπα τα σχετικά και μου είπε, πολύ καλά σε οδήγησαν τα παιδιά. Είδες τα παιδιά που έγιναν δασκάλι σου. Τι έπρεπε να κάνω, αυτό που σου είπαν τα παιδιά. Το διαβάζεις ακόμα μια φορά ή μην το διαβάζεις, να κάνετε ένα διάλειμμα. Το μάθημά σου, μου είπε, είχε τελειώσει. Αυτό δεν θα το ξεχάσω. Μακάρι να μπορούσαμε να σας κλωνοποιήσουμε και να σας στείλουμε σε όλα τα σχολεία της χώρας. Μικρή διακοπή, σύντομα επαναφορά στα άκρα. Επιστροφή στα άκρα με τον καθηγητή της εφηρμοσμένης γλωσσολογίας, κύριο Χρήστο Τσολάκη. Και επειδή, κύριε καθηγητά, δάσκαλε, με όποιον δάσκαλο θα κάτσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις, νομίζω ότι πρέπει να μας μιλήσετε εσείς τώρα για τους δικούς σας δασκάλους. Έπειτα από αυτό το ρεσιτάλ διδασκαλίας που μας δώσατε πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μιλήστε μας για αυτές τις μεγάλες μορφές. Νομίζω ότι στάθηκα τυχερός στη ζωή μου, γιατί είχα δασκάλους και μάλιστα είχα μεγάλους δασκάλους. Έτσι ήρθαν στη ζωή, αλλά τους ζήτησα κι εγώ. Έψαξα να τους βρω. Πρώτα-πρώτα μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου ο παππούς μου ήταν δάσκαλος και παπάς. Του πατέρας. Ήταν ένας ωραίος άνθρωπος αυτός ο παππούς, τον οποίο εξετέλεσαν οι Γερμανοί μπροστά στο σπίτι. Εμείς γλιτώσαμε, ήμασταν στα βουνά τότε. Είχαμε εγκαταλείψει το χωριό. Ήσασταν στα βουνά και παίρνατε μαζί σας ένα σακούλι μέσα στο οποίο βάζατε τα βιβλία για να διαβάζετε μέσα στις σπηλιές, κύριε Τσολάκη. Πρέπει να το πείτε αυτό, να το ακούσουν τα νέα παιδιά. Ναι. Ναι, αυτό έτσι έκανα μέσα στο σακούλι. Το σακούλι ήταν πάνινο, το είχε κάνει η μάνα μου. Δεν ήταν δυνατόν στο χωριό να έχουμε αυτά τα αγαθά τσάντα και τέτοια. Αδιανόητο για μας. Σακούλια οι μάνες μας, οι μανάδες μας, μας έφτιαχναν τα σακούλια. Μέσα λοιπόν στο σακούλι έβαζα ένα-δύο βιβλία όσα χωρούσε το σακούλι. Και τα έπαιρνα μαζί στο βουνό, όπου μέσα στη σπηλιά διάβαζα και λιγάκι. Γιατί ο πατέρας μου είχε πει, δάσκαλος κι αυτός, ότι δεν πρέπει να περάσει καμιά μέρα χωρίς να διαβάσω κάτι. Και αυτό με τυράννησε σε όλη μου τη ζωή. Ευτυχώς. Για μας, ευτυχώς. Σε όλη μου τη ζωή. Και ακόμα το έχω από μικρό παιδί. Λοιπόν, ένας ο παππούς, από τον οποίο έχω πάρει και τον εκκλησιαστικό λόγο.
τους ψαλμούς και λοιπά, μια παιδεία και μια γλώσσα, την εκκλησιαστική γλώσσα, ευτύχησα να τη γνωρίσω σε μια τέτοια οικογένεια. Ο πατέρας μου δάσκαλος και από αυτόν έμαθα τη σχολική γλωσσική ποικιλία, τη σχολική γλώσσα. Η μητέρα μου δεν ήταν δασκάλα, είχε τελειώσει το δημοτικό σχολείο, τη φώναζαν δασκάλα, ήταν πολύ όμορφη από το χωριό, αλλά έφερε πλούτο σε μένα, την παράδοση, τη λαϊκή παράδοση. Τους μύθους, τους θρύλους, τα παραμύθια, τα τραγούδια. Κάτι δηλαδή που με γέμιζε και το κουβαλάω ακόμα. Όσο ευγνωμονώ τους άλλους, τόσο και πιο πολύ τη μάνα μου, γιατί αυτήν τη δύναμη του λαϊκού λόγου την έχω από εκείνη. Τον εκκλησιαστικό λόγο από τον παππού μου, τον σχολικό από τον πατέρα μου και από τη μάνα μου. Αυτή ήταν δάσκαλη μέσα στο σπίτι. Ήμουν τυχερό, σας λέω. Τώρα μπορώ να καταλάβω ποια ήταν η ωφέλεια του σπιτιού, γιατί νόμιζα ότι επειδή μεγάλωσα στο χωριό, υστερώ έναν των παιδιών που μεγαλώνουν στις πόλεις. Λάθος. Και θέλω να το πω για τα παιδιά των χωριών. Έχουν θησαυρό, γιατί είναι μπολιασμένα με τη γλώσσα του λαού. Και δεν είναι μόνο η γλώσσα, κουβαλάει κι άλλα η γλώσσα. Μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις, τραγούδια, όλα αυτά είναι ένας πλούτος. Από εκεί και ύστερα, είχα καλούς καθηγητές στο γυμνάσιο. Δεν ξεχωρίζει κανένας, όλοι ήταν καλοί όμως. Πολύ καλοί και με αγάπη για μας. Στο Πανεπιστήμιο ξεχώριζε ο Στυλιανός Καψωμένος, ο Νικόλαος Ανδριώτης, ο Λίνος Πολίτης και πάνω απ' όλους ο Στύλπων Κυριακίδης, μεγάλος λαογράφος, σοφός, και ο Γιάννης Κακρυδής, μεγάλος φιλόλογος. Νομίζω ότι υπήρξε ο μεγαλύτερος φιλόλογος του 20ου αιώνα στην Ευρώπη. Αυτό τουλάχιστον έμαθα στη Σουηδία όταν πήγα εκεί. Τον είχαν καλέσει, δίδαξε και εκεί κλπ. Τον είχα δάσκαλο και με αγαπούσε, μου αφιέρωσε όλα τα βιβλία του. Είχα μια σχέση ιδιαίτερη μαζί του. Από εκεί και ύστερα, ο Παπανούτσος, τον οποίο γνώρισα από κοντά, τον κάλεσα μάλιστα στη Βέρεια, εγώ που είχα ιδρύσει μαζί με άλλους ένα μορφωτικό κέντρο και ήρθε το 1961 και ήρθε το 1963 που ήταν Γενικό Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και μας μίλησε. Ήταν ωραίος. Και γνώρισα από τα βιβλία τον Αλέξανδρο Δελμούζο, μεγάλο μεταρρυθμιστή, τον Μίλτο Κουντουρά, τον Θεόδωρο Κάστανο, ωραίοι δάσκαλοι και με αγάπη για τη δουλειά τους. Ο Μίλτος Κουντουράς διεύθυνε 3 χρόνια το διδασκαλείο Θηλαίων στη Θεσσαλονίκη και έβγαλε τις καλύτερες δασκάλες που βγήκαν ποτέ από ελληνικά σχολιά. Να ξέρετε, αυτές ήταν οι δασκάλες που φίτησαν από το 1927 ως το 1930 στο διδασκαλείο Θηλαίων του Κουντουρά. Βέβαια, οι αντίπαλοι του τον υπέσκαψαν, τον πολέμησαν, τον κατηγόρησαν με τις κατηγορίες που είχαν κατηγορήσει τον Σοκράτη και άλλους φωτισμένους ανθρώπους, και το Υπουργείο αναγκάστηκε τελικά να τον φέρει εδώ στο Υπουργείο, στο γνωμοδοτικό συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό ήταν μια μεγάλη μορφή και όσο ζούσε δεν δικαιώθηκε, τον δικαιώσαμε όμως μετά, του κάναμε πρωτομή στη Θεσσαλονίκη, ονομάσαμε την πλατεία Πλατεία Παιδαγωγών και εκεί κάναμε και την πρωτομή του Δελμούζου, και από τη μια μεριά είναι το σχολείο του Δελμούζου, το πειραματικό σχολείο, και από την άλλη μεριά το Κουντουρά, το σχολείο, και στη μέση είναι η πλατεία αυτών των μεγάλων παιδαγωγών. Αυτή σε γενικές γραμμές είναι η δική μου δάσκαλη. Και ο Κακρυδής ήταν ένας μάγος του λόγου. Μας σαγίνευε, κρεμόμασταν από τα χείλη του. Αυτή η επικοινωνιακή διδασκαλία, να πει και ο μαθητής, να πει και ο καθηγητής, αυτή ήταν αδιανόητη για τον Κακρυδή. Αυτός μιλούσε και εμείς αγενευόμασταν. Οι μεγάλοι δάσκαλοι στα αμφιθέατρα έχουν λείψει τώρα από τα πανεπιστήμια. Πράγματι, λυπάμαι που προσγειώνω την κουβέντα στο σήμερα και σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία και στις στρεβλώσεις του εκπαιδευτικού μας συστήματος, οι οποίες οδηγούν στην ανυπαρξία παιδείας, παραπαιδεία και παπαγαλία. Μια οδυνηρή παρήχηση του πι. Ο Χάρης Αποστολόπουλος βγήκε στην Αθήνα, πήγε γύρω από το Σύνταγμα και ρώτησε νεαρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια που συνάντησε εκεί, για να ακούσουμε τι του απάντησαν. Τι φταίει για την παραπαιδεία. Μάλιστα, το δούμε. Το φαινόμενο της παραπαιδείας. Τι πιστεύετε ότι μας έχει οδηγήσει σε αυτό? Η ανεπάρκεια του σχολείου.
καθηγητές δεν κάνουν καλή δουλειά, οθώντας έτσι τους μαθητές στο να πηγαίνουν σε φροντιστήρια για να συμπληρώσουν τα κενά τα οποία τους λείπουν από το σχολείο. Γιατί είναι κακό το σχολικό σύστημα? Οι ώρες διδασκαλίας είναι ελάχιστες και ο τρόπος διδασκαλίας είναι πολύ άσχημος. Φροντιστήρια, μαθαίνεις 5 πράγματα και θα το μάθεις γιατί πληρώνεις. Γι' αυτό ευθύνονται τα βιβλία, τα οποία έχουν σε μερικά θέματα, κυρίως στις ξένες γλώσσες, πολύ χαμηλό επίπεδο. Βασικά στα φροντιστήρια γίνεται δουλειά, ενώ στο σχολείο δεν γίνεται. Το κυρίως πρόβλημα είναι, νομίζω, ο μισθός καταρχάς του δημοσίου. Είναι ελάχιστος και οι καθηγητές αποφασίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος να βοηθήσουν τα παιδιά επιπλέον. Μερικοί από αυτούς ουσιαστικά δεν το αγαπάνε αυτό που κάνουν. Το βλέπουν σαν δουλειά. Έχει διαμορφωθεί ένα σύστημα τα τελευταία 20 με 30 χρόνια που είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Έχει να κάνει και με αυτό το πράγμα εκεί πέρα, με τη Βουλή. Τα κόμματα σαφώς και θα χάσουν ψήφους αν αλλάξουν κάπως το σύστημα. Φταίμε κι εμείς και οι γονείς για αυτό που παραγχώνεται, μιας και δεν είναι πολλά τα αξιόλογα πανεπιστήμια και όλοι θέλουν να περάσουν σε αξιόλογο πανεπιστήμιο. Ας πούμε σε συστήματα όπως της Φιλανδίας, τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν γιατί υπάρχει πραγματική παιδεία. Στην Ελλάδα δεν έχουμε πραγματική παιδεία και πραγματικά καλά σχολεία για να μας προετοιμάσουν για το πανεπιστήμιο. Κυρίως οι γονείς πιστεύουν ότι οι καθηγητές των φροντιστηρίων τους θεωρούν αυθεντίες, αλλά καταφεύγουν εκεί πέρα πληρώνοντας βέβαια κάθε χρόνο υπέροχα ποσά σε αυτούς. Και στο τέλος τα παιδιά μπορούν να μην έχουν και το επιθυμητό αποτέλεσμα, έτσι. Φταίει η κακή λειτουργία του σχολείου, του εκπαιδευτικού συστήματος. Κάποιοι καθηγητές δεν είναι άρτια καταρτισμένοι, δεν μπορούν να μεταδώσουν τις γνώσεις. Και σαφώς η προετοιμασία για την ανώτατη εκπαίδευση είναι μηδαμινή στο σχολείο. Επίσης, οι γονείς μας αφήνουν σε αυτό, γιατί θέλουν πάντα να αριστεύουμε. Και ειδικότερα στο Λύκειο, και στις Πανελλήνιες, που κάνουν περισσότερα φροντιστήρια, για να έχουν ένα καλύτερο βαθμό και να περάσουν εκεί που θέλουν. Υπάρχει νοοτροπία ότι αν περάσουμε κάπου θα βρούμε δουλειά. Αν και τελευταία αυτό δεν γίνεται. Αλλά όλοι ελπίζουν ότι θα κάνουν κάτι στη ζωή τους άμα πάνε σε φροντιστήριο και περάσουν μια σχολή. Πιστεύω ότι είναι μεθοδευμένο το σύστημα από το εξωτερικό, κυρίως από το ευρωκινούμενο λόμπι. Εντάξει, γίνεται εφαρμογή του σχεδίου Kissinger σίγουρα, ότι πρέπει να χτυπήσουμε τον Ελληνισμό στις αξίες του, στην ιστορία του, στη γλώσσα του και σε όλα αυτά. Εντάξει, από τη στιγμή λοιπόν που δεν λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα σωστά και οδηγεί αλλού, και από τη στιγμή που όλοι οι καθηγητές, οι περισσότεροι τουλάχιστον που είναι μέσα και διδάσκουν, είναι συγκεκριμένων φρονημάτων και στρατευμένοι και θέλουν να μην βγάλουν άτομα ελεύθερα και μορφωμένους αλλά παπαγαλάκια, είναι επόμενο να λειτουργεί αυτό το σύστημα με τα φροντιστήρια και όλα αυτά. Οι καθηγητές είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Θα μπουν μέσα, θα κάνουν τα μαθηματάκια τους, θα συμπληρώσουν τις ώρες διδασκαλίας που πρέπει να συμπληρώσουν και άντε για αυτό. Η έννοια του διδασκάλου είναι ο διδάσκων, αυτός που δίνει άσκηση, φύσιμα, δίνει πνοή, σε εμπνέει με κάτι για να κάνεις κάτι καινούριο. Δεν νομίζω ότι κανένας από τους καθηγητές στα δημόσια σχολεία κάνουν κάτι τέτοιο σήμερα. Κύριε Τσολάκη, κόλαφος οι απαντήσεις των παιδιών και θα ήθελα να πω στις φίλες και τους φίλους ότι φυσικά και δεν έχουν λογοκριθεί. Ναι. Έτσι απήντησαν. Ναι, ναι. Τα είπαν όλα τα παιδιά, τα είπαν όλα, τι να πούμε. Νομίζω όμως ότι κάπου είναι νέοι βέβαια και χάνουν το μέτρο. Γίνονται υπερβολικοί κάπου, ότι όλοι οι καθηγητές δεν δουλεύουν κλπ. Καλά, όχι όλοι. Κάποιοι. Οι περισσότεροι. Εδώ τα παιδιά βγάζουν το άχτι τους που έχουν σε ορισμένους καθηγητές, αλλά κάνουν μια γενίκευση με την οποία δεν θα συμφωνήσω. Το μεγάλο μέρος εργάζεται. Αλλά βέβαια ο προσανατολισμός δεν υπάρχει, όπως το λένε ήδη, της παιδείας για τον οποίο μιλήσαμε κι εμείς. Και φυσικά τα φροντιστήρια έχουν εκτοπίσει το σχολείο. Η παραπαιδεία, όπως τη λέμε, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη, γιατί και αυτοί είναι καθηγητές, δάσκαλοι κλπ. Που δουλεύουν με τον τρόπο τους και προσφέρουν και αυτοί με τον τρόπο τους. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε για αυτούς λέξεις υβριστικές, αλλά αυτή η λέξη πια έχει επικρατήσει, επομένως έχει πάρει το δικό της το σημασιακό φορτίο, ας την πούμε κι εμείς. Φαίνεται ότι μετατοπίστηκε το βάρος από τα σχολεία στο φροντιστήριο. Και έτσι γίνεται. Ας τα δει η κυρία Υπουργός και ό,τι μπορεί ας διορθώσει. Εγώ νομίζω ότι ό,τι μπορεί δεν διορθώνεται το πράγμα παρά έτσι όπως υποδείξαμε από χαμηλά και ανεβαίνοντας προς τα επάνω με ένα άλλο σύστημα. Θα περιμένουμε. Δεν... Εδώ και τώρα δεν λύνουν τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Θέλουν χρόνο, θέλουν ωριμότητα, θέλουν χρόνο. Δεν είναι μια βιομηχανία που τη φτιάχνεις, έχεις λεφτά και τη στείνεις όπως θέλεις εσύ και παράγεις τα προϊόντα που θέλεις. Έχεις να κάνεις με ανθρώπινες ψυχές, με ανθρώπινες υπάρξεις. Θέλει
χρόνο το ορίμασμα αυτό. Λοιπόν, οι άνθρωποι των φροντιστηρίων στο Λύκειο έχουν το πάνω χέρι. Το παιδί κοιτάζει το φροντιστήριο και εγκαταλείπει το σχολείο. Αυτό γίνεται από το Μάρτι και ύστερα δεν πηγαίνουν και στις τάξεις, γιατί απαλλάσσονται και από πολλές απουσίες. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Αδικαιολόγητες τόσες απουσίες. Τι θα πει αδικαιολόγητες απουσίες? Δικαιολογούνται οι αδικαιολόγητες απουσίες? Δεν δικαιολογούνται. Αφού είναι αδικαιολόγητες, δεν δικαιολογούνται. Πόσες? Καμία. Καμία αδικαιολόγητη απουσία, καμία. Κι όμως το Υπουργείο Παιδείας με νόμο ή δεν ξέρω με διάταγμα με τι δικαιολογία επιτρέπει στους μαθητές να κάνουν απουσίες. Δηλαδή τους επιτρέπει να πάνε στα φροντιστήρια. Αυτό σημαίνει. Δεν πάω στο σχολείο μου, έχω δικαίωμα να κάνω τόσες απουσίες. Πάω στο φροντιστήριο, διαβάζω τα βιβλία του φροντιστήριου και πάω εν συνεχεία στο πανεπιστήμιο και πετυχαίνω. Έχουμε διαλύσει το Λύκειο. Από την ώρα που το προσανατολίσαμε προς το πανεπιστήμιο, το κάναμε προθάλαμο του πανεπιστήμιου, το διαλύσαμε. Και εγώ τότε, θυμάστε, εγώ παραιτήθηκα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στην παρέτησή μου. Και πρόεδρος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ακριβώς. Όπου γινόταν, 1996. Όπου γινόταν τα πράγματα αυτά και η παρέτησή μου. Και παραιτήθηκατε το 1999. Το 1999. Η παρέτησή μου αυτό ακριβώς λέει. Την έστειλα στον Υπουργό, την έστειλα στον Πρωθυπουργό. Σε όλους την έστειλα, τους λέω. Τότε και υπάρχει αυτή η παρέτηση. Εκάναμε το Λύκειο προθάλμα του Πανεπιστημίου και θα δεινοπαθήσω μελλοντικά και εδώ βγήκανε. Το φροντιστήριο λέει και όχι το σχολείο. Το καταργήσαμε μόνοι το σχολείο. Αλλά μπορούμε να το στήσουμε. Πώς? Δεν χάθηκε τίποτα. Όπως είπαμε. Μα. Περιμένοντας και φτιάχνοντας τα κέντρα του παιδιού. Σιγά-σιγά από χαμηλά προς τα επάνω με μια ουσιαστική μεταρρύθμιση με τα τέσσερα σημεία που τονίσαμε. Να. Αυτή η μεταρρύθμιση θέλει τους μαθητές, τους δασκάλους, θέλει και τους γονείς. Αλλά εγώ θέλω να επιστρέψουμε στους δασκάλους, κύριε Τσολάκη. Τους γονείς τους θέλει, ναι. Οπωσδήποτε πρέπει θέλει, να συνοδεύουν τα παιδιά. Βεβαίως, και οι γονείς έχουμε εγκαταλείψει το δημόσιο σχολείο. Πληρώνουμε τα φροντιστήρια και έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας. Μα τον στέλνουν στο φροντιστήριο. Τι άλλο να κάνω? Έτσι, να αποκτήσουν συνείδηση ότι μετέχουν στο σχολείο οι γονείς. Αυτοί τι κάνουνε? Έρχονται στο σχολείο, μπαίνουν στα διάφορα συμβούλια για να διευκολύνουν τον κανακάρι τους. Όχι, ή την κανακάρισα. Και μόλις φύγει το παιδί τους, το εγκαταλείπουν το σχολείο. Αυτό το παιχνίδι να σταματήσει με τους γονείς. Να αποκτήσουμε συνείδηση. Πώς θα στηρίξουμε αυτή τη δημοκρατία αν όλοι δεν αποκτήσουμε συνείδηση των υποχρεώσεων που έχουμε απέναντί της? Εγώ θέλω να επιστρέψουμε όμως στους δασκάλους, γιατί εσείς έχετε διδάξει γλώσσα, λογοτεχνία και γλωσσολογία. Έχετε επιμορφώσει εκπαιδευτικούς στις σχολές επιμόρφωσης των λειτουργών και της δημοτικής εκπαίδευσης και της μέσης εκπαίδευσης. Και θέλω να σας ρωτήσω. Ένας κακός δάσκαλος ή ένας δάσκαλος ο οποίος έχει παραιτηθεί. Όταν λέω δάσκαλος εννοώ είτε δάσκαλος είτε καθηγητής. Δεν τους ξεχωρίζω εγώ, έτσι. Ναι, ναι, πολύ καλά. Πολύ καλά κάνει. Ναι. Είναι πιο τιμητικός ο τίτλος του δασκάλου από τον τίτλο του καθηγητή. Γι' αυτό δασκάλους τους λέω λοιπόν και τους λειτουργούς της δημοτικής και της μέσης εκπαιδεύσεως. Εσείς λοιπόν τους έχετε επιμορφώσει και θέλω να σας ρωτήσω. Ένας κακός δάσκαλος, ένας δάσκαλος ο οποίος έχει παραιτηθεί, μπορεί να γίνει καλός? Μπορούμε να εμφυσίσουμε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο την αγάπη προς τα παιδιά και τη διδασκαλία? Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μέσα από την επιμόρφωση, μέσα από τα πανεπιστήμια, στην επιμόρφωση γίνεται δουλειά. Είχα ακούσει παλιότερα ότι πολλά από αυτά τα σεμινάρια, συγχωρέστε μου αυτό που θα πω, αλλά το είχα ακούσει. Μπορεί και να μην ισχύει. Ίσως είναι και απαξιωτικό για τους εκπαιδευτικούς. Επειδή ακριβώς είχαμε επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδοτούνταν δηλαδή, πήγαιναν υπέγραφαν και ουσιαστικά δεν συμμετείχαν. Ισχύει αυτό? Α, όχι. Γίνεται δουλειά στις επιμορφώσεις? Ναι, θα σας πω. Ότι πήγαιναν και υπέγραφαν και λοιπά, αυτό δεν μπορώ να το πω. Στη Θεσσαλονίκη αυτό δεν συνέβη ποτέ. Ήμουν διευθυντής της ΣΕΛ με 6 χρόνια και πολλά χρόνια διευθυντής του ΠΕΚ. Ποτέ δεν συνέβη αυτό. Ίσα-ίσα κάναμε έλεγχο. Αν έρχονται κάθε μέρα, παίρναμε παρουσίες και υπέγραφων, οι απουσιολόγοι κλπ. Και ελέγχαμε τα πράγματα. Γινόταν η δουλειά. Μάλιστα κάποτε τηλεφωνούσα στο σπίτι. Δεν ήρθε ο Τάδε. Πού είναι η κυρία Τάδε? Τηλεφωνούσα στο σπίτι. Και καμιά φορά έλεγε η πεθερά, λέει, πήγε στη ΣΕΜΕ. Oh, oh,
φαντάζομαι να μην διελύθησαν σπίτια. Να μην διαλύθηκαν σπίτια. Λέω. Να και ιδιωτικά. Δεν ήρθε ακόμα, αλλά θα έρθει. Το περιμένουμε. Εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω τι έλεγχο κάναμε και έκανα τέτοιον αυστηρό έλεγχο. Λοιπόν, δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτά συνέβησαν κάπου. Δεν ξέρω, αλλά εγώ το αποκλείω. Τώρα, τι άλλο ρωτήσατε. Αν είναι ουσιαστική επιμόρφωση. Mm-hmm. Όχι. Η επιμόρφωση δεν είναι ουσιαστική. Ούτε μπορεί να γίνει ουσιαστική, γιατί δεν έχει καλόν προσανατολισμό. Τι προσανατολισμό έχει? Να μάθουμε στους επιμορφούμενους περισσότερα για την επιστήμη τους. Και έτσι που αυτές οι σχολές, ΣΕΛΜ, ΕΠΕΚ κλπ. Δεν έχουν δικό τους προσωπικό, παίρνουν από το πανεπιστήμιο ή απ' έξω ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με κάποια θέματα. Εκείνοι που έρχονται από το πανεπιστήμιο δεν εννοούν να συμμορφωθούν με το πρόγραμμα το οποίο έρχεται από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά διδάσκουν την διδακτορική τους διατριβή. Μάλιστα. Λένε δηλαδή αυτά που ξέρουν αυτοί. Εδώ υπάρχει ανοχή από τους διευθυντές, γιατί δεν έχουν προσωπικό. Δυθανασχετούν οι επιμορφούμενοι και υπάρχει αυτή η διελκυστίνδα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο πιο σοβαρό. Η εμπειρία μου από τις σχολές επιμόρφωσης, σας είπα, διεύθυνα και τη ΣΕΛΜΗ και το ΠΕΚ αρκετά χρόνια, δεν ξέρω αν κανένας άλλος έχει περισσότερα από μένα, είναι πικρή. Δεν είναι οι γνώσεις που πρέπει να τους δώσουμε. Είναι ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε τους δασκάλους να γίνουν δάσκαλοι. Τους επιμορφούμενους να γίνουν δάσκαλοι. Να αποκτήσουν συνείδηση δασκάλου και συνείδηση πολίτη. Υπεύθυνου πολίτη. Όταν ασχολούσαμε το μεσημέρι, φεύγανε όλοι. Οι καθηγητές αυτοί μεγάλοι, οι δάσκαλοι. Κανένας δεν γύριζε να σβήσει τα φώτα. Οι βρύσες έτρεχαν. Τα τσιγάρα πεταμένα κάτω. Και όταν έλεγα όχι, δεν θα καπνίζουμε μέσα, δυσανασχετούσαν. Υπήρχαν και εκείνοι που παρίσταναν τον καλό και τους επέτρεπαν να καπνίζουν ακόμα και την ώρα του μαθήματος. Αυτά τα έκοψα επάνω, έξω. Από τη σχολή το κάπνισμα και όλα αυτά. Είναι τρόποι αγωγής αυτοί, τρόποι συμπεριφοράς. Πολύ βασική. Δεν μπορεί ο καθηγητής ή ο δάσκαλος να πετάει το τσιγάρο μέσα στο σαλόνι της σχολής ή να καπνίζει μέσα. Είναι απαράδεκτα αυτά. Μα ξέρουμε ότι αυτά τα ψεύτο, και μέσα στις τάξεις. Τα ψευτοκουλτουριάρικα αυτά. Πήγα μια φορά στο πανεπιστήμιο σε μια αίθουσα και ένας σπουδαίος καθηγητής κατά τα άλλα δίδασκε και κάπνιζε. Και αυτό είναι ντουμάνι. Όλοι κάπνιζαν μέσα στην αίθουσα. Δεν είναι πράγματα αυτά. Το πνεύμα για να αποδώσει θέλει τάξη και πειθαρχία. Και όταν καπνίζεις το μυαλό σου, το έχεις αλλού. Πρέπει να είσαι αφοσιωμένος στη δουλειά. Γι' αυτό οι δάσκαλοι την ώρα του μαθήματος πρέπει να είναι αυστηροί και αφοσιωμένοι εκεί και να απαιτούν και από τους άλλους. Έτσι και στις σχολές επιμόρφωσης. Πρέπει να απαιτήσουμε τάξη και πειθαρχία και εργατικότητα. Πρέπει να μάθει ο Έλληνας να χαίρεται από τη δουλειά. Όχι αποφεύγοντας τη δουλειά, αλλά επιδιώκοντας τη δουλειά. Η δουλειά, όπως είπατε πριν, κυρία Φλέσσα, δίνει μια ικανοποίηση. Φυσικά. Σε αυτόν που εργάζεται. Αυτό είναι η επιμόρφωση. Να τον βοηθήσουμε να γευθεί αυτήν την ικανοποίηση που προκύπτει από τη δουλειά. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό όμως πρέπει να γίνει. Να κάνουμε την οικογένειά αυτό, του δηλαδή. Αυτό πρέπει να γίνει. Από όχι την οικογένεια μαθαίνεται επιμόρφωσης. Η αγωγή από την οικογένεια. Φυσικά, φυσικά. Άρα πώς θα γίνει? Φυσικά από την οικογένεια. Με τον Βούρδουλα. Και εμείς δεν μπορούμε να επιδράσουμε στην οικογένεια. Αλλά αν παίρνουμε τα Ελληνόπουλα από τα 3 χρόνια στα Μάλιστα. κέντρα του παιδιού, εκεί μπορούμε να επιδράσουμε και να κατευθύνουμε τον άνθρωπο προς τα εδώ. Ο Έλληνας απολαμβάνει την αργία του. Την εργατικότητά του δεν την απολαμβάνει. Είναι ευτυχής όταν δεν δουλεύει. Όταν ανεβαίνει ψηλά, παίρνει μια θέση όπου θα ελέγχει τους άλλους και δεν θα διδάσκει, αν είναι γυμνασιάρχης ή λυκειάρχης ό,τι άλλο, και αυτή η θέση γεμίζει τη ζωή του. Όσο ανεβαίνουμε, δουλεύουμε λιγότερο, άρα είμαστε περισσότερο ευτυχισμένοι. Λάθος. Πρέπει να αντιστραφούν αυτά. Να εμπνεύσουμε αγάπη για τη δουλειά και προπάντων μέσα από την εργασία να ζητάει την ψυχική και την πνευματική ικανοποίηση. Αυτή η ικανοποίηση δεν έχει το τέρι της. Και οι μαθητές, αν αγαπήσουν το σχολείο και αν αγαπήσουν τη δουλειά, θα θέλουν να είναι στο σχολείο. Οι μαθητές στο Κουντουρά μου λέγανε, έχω μιλήσει μαζί τους,
Τώρα δυστυχώς έχουν φύγει όλοι, δεν ξέρω αν ζει καμία. Μου λέγανε δεν θέλαμε να φύγουμε από το σχολείο. Γιατί ο Κουντουράς είχε μνεύσει αγάπη για το σχολείο. Δεν είναι ουτοπικά αυτά που λέω, ουτοπιστικά, πώς θέλετε να το πείτε. Δεν είναι. Είναι πράγματα τα οποία εφαρμόστηκαν από φωτισμένους δασκάλους σαν τον Μίλτο Κουντουρά. Και εμείς τον θέλαμε τον Κακριδί να μην τελειώνει το μάθημα. Γιατί θέλαμε να ακούμε αυτόν τον φωτισμένο το δάσκαλο. Με όλο το πνεύμα θα πρέπει να δούμε και την επιμόρφωση. Να. Γιατί οι γνώσεις που τους δίνουμε στην επιμόρφωση πάλι θα είναι λίγες και αυτές σε λίγον καιρό. Αν τους πάλι μάθουμε να αγαπάνε τη δουλειά και να χαίρονται το καινούριο, μόνοι τους οι καθηγητές μετά. Και δεν έχουν ανάγκη από επιμόρφωση. Εγώ ξέρετε, στο βάθος πιστεύω ότι ένας καθηγητής και ένας δάσκαλος είναι σε θέση να αυτοεπιμορφωθεί. Ας το κάνει λοιπόν. Mm-hmm. Και ας βρει αυτός τους τρόπους να αυτοεπιμορφωθεί. Δεν το κάνει γιατί περιμένει όλα έτοιμα να είναι από την πολιτεία. Και η πολιτεία οδηγεί στραβά εδώ. Κάνει κάποια προγράμματα, τα πρόχειρα τις περισσότερες φορές. Λείπει τα σχήρας της και αυτή. Και κάνω επιμόρφωση. Δεν κάνεις επιμόρφωση. Έτσι δεν γίνεται η επιμόρφωση. Η αξιολόγηση θα βοηθούσε. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια μορφή αξιολόγησης στα σχολεία. Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Γιατί υπάρχει αυτή η αντίσταση. Το σχολείο θα στηριχθεί σε δύο βάσεις. Η μία είναι η δημιουργικότητα και η άλλη είναι η αξιολόγηση. Δημιουργούμε και αξιολογούμε. Και κατά πώς αξιολογούμε, συνεχίζουμε να δημιουργούμε ή ανακάμπτουμε ή σχεδιάζουμε ή αλλάζουμε τα σχέδιά μας κλπ. Η αξιολόγηση είναι αναγκαία. Και η ατομική αξιολόγηση του δασκάλου και η γενική αξιολόγηση του σχολείου. Τα άλλα είναι συνδικαλιστικά τερτύπια που πρέπει κάποτε να τα αφήσουμε. Να δούμε κατάματα την αλήθεια. Δεν θα ετοιμάσουμε ανθρώπους οι οποίοι θα ζητούν στην οκνηρία την ευτυχία, στην εργατικότητα. Να τα αντιστρέψουμε τα πράγματα και θα είναι ωραία η ζωή για όλους τότε. Δεν θα κουράζονται τότε οι δάσκαλοι μας στα σχολεία. Θα το θέλουν το σχολείο. Λέω τρελά πράγματα νομίζω. Λέτε ό,τι χρειαζόμαστε κύριε Τσουλέκη. Θα επανέλθω στο θέμα της συνδικαλισμό τον τιμώ και τον βοήθησα παλαιότερα. Μετά τη δικτατορία ήμουν από τους πρώτους που ξεκινήσαμε συνδικαλιστικά. Γιατί φτάσαμε εκεί, έχει κύριε Τσουλέκη. Έχει χρέος ο συνδικαλισμός απέναντι στη δημοκρατία. Όχι απέναντι στο κόμμα, να το ξεχάσουν το κόμμα. Γιατί τα κόμματα δεν έχουν παιδεία. Μακάρι να είχαν παιδεία τα κόμματά μας. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα είναι γιατί δεν έχουν παιδεία. Ακριβώς. Να αποκτήσουν παιδεία τα κόμματα. Λοιπόν, παιδεία. Στα κόμματα, παιδεία στο συνδικαλισμό. Με την αξιολόγηση τι θα κάνουμε, πώς πρέπει να ξεκινήσει η αξιολόγηση, τι πρέπει να γίνει. Υπάρχει αυτή η απροθυμία και η αξιολόγηση εμφανίζεται ως ο μπαμπούλας, ο οποίος μπαμπούλας, το πρώτο πράγμα που θα φάει θα είναι τα παιδιά του φτωχού λαού που δεν έχουν τη δυνατότητα, την οικονομική, να σπουδάσουν, να πάνε να κάνουν ιδιαίτερα, να κάνουν φροντιστήρια. Έτσι όμως δεν καταδικάζονται τα δημόσια σχολεία. Βέβαια. Δίχως αξιολόγηση. Βέβαια. Δίχως να εργαζόμαστε στα δημόσια σχολεία. Δεν καταδικάζονται τα παιδιά του φτωχού λαού έτσι. Βέβαια. Όταν τα δημόσια σχολεία έχουν αυτό το χάλι που τα ίδια τα παιδιά το λένε. Βέβαια. Θα αξιολογούνται όλα τα σχολεία, αλλά δεν θα στηρίξουμε την εκπαίδευση στην αξιολόγηση. Αυτό θέλω να το προσέξετε λιγάκι. Μπράβο, ακριβώς. Δημιουργικότητα και αξιολόγηση. Είναι το στοιχειώδες όμως, κύριε Σουλάκη, αξιολόγηση. Νομίζουν ορισμένοι, και εδώ έχουν δίκιο οι συνδικαλιστές, νομίζουν ορισμένοι ότι αν κάνουμε αξιολόγηση θα σώσουμε την εκπαίδευση. Όχι, βέβαια. Δεν σώζεται. Θα βρεθούν τρόποι να παγιδευτεί και βεβαίως, η αξιολόγηση βεβαίως, και να νοθευτεί κλπ. Η δημιουργικότητα πρώτα. Και η αφοσίωση στη δουλειά και μετά φυσικά η αξιολόγηση. Αλλά το Υπουργείο γιατί δεν επιβάλλει την αξιολόγηση. Είναι Υπουργείο. Ως πότε θα διαλεγόμαστε, τι σημαίνει δημοκρατία, να κάνουμε διαρκώς διαλόγους δηλαδή. Κάποιος να πάρει τις αποφάσεις. Όταν δεν παίρνουν τις αποφάσεις, έρχονται οι άλλοι και παίρνουν τις αποφάσεις. Ακριβώς. Έρχεται η Τρόικα και παίρνει. Και φωνάζουμε τώρα, γιατί δεν παίρνουν τις αποφάσεις. Αφού ανήκουμε στην Ευρώπη, κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να τις πάρουμε. Δεν τις παίρνουμε εμείς. Μας επιβάλλουν και δεν είναι ντροπή. Εγώ ντρέπομαι. Για αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας ντρέπουν. Νόμισα ότι δεν είμαστε οι τελευταίοι της Ευρώπης. Πείτε τα, κύριε Τσολάκη, και θέλω να έχετε περισσότερο χρόνο. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, σύντομα επαναφορά στα άκρα.
Εκστροφή στα άκρα με τον καθηγητή της εφηρμοσμένης γλωσσολογίας, κύριο Χρήστο Τσολάκη. Έλεγε κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος εδώ στην Αθήνα που μας επισκέφθηκε ότι τη βρήκε δίχως αυτοκίνητα. Ξέρετε, ακρίβεται πάρα πολύ η τιμή της βενζίνης. Και αυτό ήταν ο μόνος τρόπος για να μην πηγαίνει ο Έλληνας καβάλα στην εκκλησιά. Έτσι. Καβάλα πάνε στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε. Αυτή τη φορά τη χάρηκα την Αθήνα. Έτσι, μπράβο. Είδατε, όταν ακριβαίνει η βενζίνη. Να κλείσουμε το θέμα της παιδείας, γιατί νομίζω ότι έχουμε αφήσει ασχολίαστο το άλλο πι, την άλλη στρέβλωση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Και θα ήθελα να ακούσουμε τα παιδιά. Τα παιδιά που συνάντησε ο Χάρης Αποστολόπουλος στους δρόμους της Αθήνας και τα ρώτησε τι φταίει για την παπαγαλία. Για να ακούσουμε τι απάντησαν. Τι πιστεύεις ότι φταίει για το φαινόμενο της παπαγαλίας? Είναι πολύ κακό το ελληνικό σύστημα παιδείας. Δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλον υπαίτιο. Οι μαθητές απλά καλούνται να κάνουν αυτό που τους απαιτεί το σχολείο. Το σύστημα, νομίζω, είναι το σύστημα το οποίο φταίει. Έχουμε τόσες πολλές πληροφορίες που αναγκάζεσαι να τις μάθεις παπαγαλία. Όπως βλέπουμε στα μαθήματα που πάρουν στο σχολείο και στα μαθήματα στα οποία κρίνονται κυρίως μαθητές στις μανιλαδικές εξετάσεις, πολλά από αυτά απαιτούν παπαγαλία, να ξέρεις κάθε τι κατά λέξη. Επομένως, οι μαθητές καταφεύγουν σε αυτό, δεν έχουν κάποια άλλη λύση, κάποια άλλη διέξοδο. Πιέζονται από το φροντιστήριο, πιέζονται από το σχολείο. Είναι η αδυναμία στο να εξηγήσουν κάποιοι καθηγητές να κατανοήσουν πράγματα σε βάθος. Και λένε μάθετε έτσι όπως είναι για να πούμε ότι έμαθα. Είναι πάρα πολύ απλό. Τα βιβλία δεν ευνοούν άλλους τρόπους διδασκαλίας. Δηλαδή, οδηγούν τους καθηγητές σε αυτόν τον τρόπο. Οι διδακτικές ώρες είναι πολύ μικρές και αναγκαστικά οι καθηγητές μας λένε στο τέλος του μαθήματος, αν δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν όλη την ύλη, να το μάθουμε απ' έξω. Και αυτό μας αποθαρρύνει και μας δημιουργεί την εντύπωση ότι το βιβλίο είναι, ότι το βιβλίο είναι κάτι κακό. Γράφουμε ένα βιβλίο και μετά ο καθηγητής και το σύστημα δεν ενδιαφέρεται να μας μάθει πραγματικά τι λέει αυτό το μάθημα. Απλά το εκπαιδευτικό σύστημα είναι εκείνο το οποίο προστάζει στους μαθητές να υιοθετήσουν την παπαγαλία ως τρόπο εκμάθησης. Εγώ πιστεύω πως οι μαθητές θέλοντας να μάθουν το μάθημα και για να μπουν στη μητέρα τους και στους δασκάλους ότι ξέρουν το μάθημα, το μαθαίνουν παπαγαλία. Σχεδόν όλοι βλέπουμε σαν αγκαρία το μάθημα, να μαθαίνουμε κάτι στο σπίτι. Πολλές φορές δεν προσπαθούμε να το καταλάβουμε από το νόημα. Έχουν κάνει τους μαθητές να νοιάζονται μονάχα για το βαθμό και όχι για την ουσία. Γιατί θέλουν αμόρφωτους ανθρώπους και αμόρφωτους νέους. Έτσι είναι το σύστημα που μας αναγκάζει να παπαγαλίσουμε για να μάθουμε κάτι. Γιατί είναι έτσι ο τρόπος που διορθώνουν οι καθηγητές. Δεν σου επιτρέπεται να γράψεις κάτι που σκέφτεσαι εσύ ή με δικά σου λόγια. Όταν μαθαίνουν τα δικά σου λόγια και δεν τους αρκεί αυτό. Θέλουν να γράψεις και τις 10 λέξεις όπως είναι, χωρίς καν να βγάλεις και το και. Βαριούνται να διορθώσουν και σου λένε έτσι είναι στο βιβλίο, έτσι πρέπει να το γράψεις. Λοιπόν, κύριε Τσολάκη. Ευστοχούν τα παιδιά, κυρία Φλέσσα. Έτσι είναι. Και έχουν εντοπίσει, όπως βλέπετε, τα βιβλία και τη διδασκαλία που οδηγούν στην παπαγαλία. Αλλά αναφέρθηκαν και στην παιδεία. Έχουν δίκιο. Τα παιδιά τόνισαν την αγωγική πράξη, τη διδασκαλία. Αυτή είναι η αγωγική πράξη. Η παιδεία προκύπτει κατά την αγωγική πράξη, κατά την οποία εκπαιδευτές, δάσκαλοι, εκπαιδευόμενοι, μαθητές και εκπαιδευτικές αξίες, αγωγικές αξίες, βρίσκονται σε μια αλληλενέργεια δυναμική. Στην παπαγαλία χάνεται αυτή η αλληλενέργεια, η δυναμική. Ο καθένας δουλεύει μόνος του, αποστηθίζει ο δάσκαλος στο βιβλίο, στο σπίτι, την παραμονή, το λέει το μάθημα. Την άλλη φορά αποστηθίζει το παιδί, το λέει το μάθημα και βαθμολογεί ο δάσκαλος. Και πάμε παράλληλα με οδηγό ένα βιβλίο. Από εδώ μαθαίνει ο δάσκαλος, από εδώ μαθαίνει ο μαθητής. Δεν διασταυρώνονται ποτέ ο δάσκαλος και το μαθητή. Αυτό είναι η παιδεία. Δεν μαθαίνετε, δεν αποστηθίζετε από βιβλία, αλλά κατακτιέται. Κατακτάται, αν θέλετε, η διδασκαλία. Είναι μια κατάκτηση προσωπική του δασκάλου. Είναι μοίρα του δασκάλου να την κατακτήσει για να γίνει δάσκαλος και αν δεν την κατακτήσει τη διδασκαλία δεν γίνεται δάσκαλος. Θα έχει μονάχα τον τίτλο, το όνομα του ανθρώπου. Ναι, κάνει μάθημα, αλλά δάσκαλος δεν είναι. Ναι, αλλά κάνει μάθημα. Κάνει μάθημα, γιατί αυτά δεν μετρούνται. Πόσο κατέκτησε κανένας στη διδασκαλία δεν είναι κάτι που μπορεί κανένας να το μετρήσει. Λοιπόν, όλα τα μαθήματα είναι οχήματα της παιδείας. Η διδασκαλία είναι κατάκτηση. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Ο έρωτας είναι μια κατάκτηση. Αν δεν κατακτήσεις το άλλο πρόσωπο, δεν είναι δικό σου. Η ελευθερία είναι μια κατάκτηση. Αν δεν την κατακτήσεις, θα τη χάσεις.
Γιατί στην προσπάθεια να την κατακτήσεις αποκτάς τις δυνάμεις για να την κρατήσεις την ελευθερία. Και τότε την υπερασπίζεσαι. Αν σου τη δώσουνε, θα σου την πάρουν την ελευθερία. Τη διδασκαλία λοιπόν δεν μπορεί κανένας να σου τη δώσει, θα την κατακτήσεις μόνος σου, όπως ο καλός χειρούργος κατακτάει την τέχνη της χειρουργίας μέσα στα νοσοκομεία με τον ιστέρι στο χέρι. Καλός ο δάσκαλος κατακτάει τη διδασκαλία διδάσκοντας μέσα στην τάξη και όχι αποστηθίζοντας βιβλία και εφαρμόζοντας βιβλία. Κάθε φορά μια καινούργια δημιουργία το ξέρουμε εμείς οι δάσκαλοι. Γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε την ίδια διδασκαλία δύο φορές. Μπορεί να το ξέρεις την εκατοστή άριστα, καλύτερα από την πρώτη φορά και να αποτύχεις την εκατοστή. Άλλοι παράγοντες αστάθμητοι να σε οδηγήσουν στην αποτυχία και την πρώτη φορά να πετύχεις. Και ο χειρουργός μπορεί να το πάθει αυτό. Μπορεί να το πάθει αυτό. Έτσι. Και ο ζωγράφος μπορεί να το πάθει γιατί είναι δημιουργός. Η διδασκαλία λοιπόν είναι δημιουργία και όλη δημιουργία συγγενεύει με την τέχνη περισσότερο και λιγότερο με την επιστήμη. Αν λοιπόν τους μαθητές τους πάρει σε μια τέτοια διδασκαλία, θα τη μισήσουν, θα αποστηθήσουν, θα δημιουργήσουν, θα γράψουν παιδιά, και αυτοί το γράμμα. Τους λέμε αυτό. Να διαβάσουν το βιβλίο, γιατί ακριβώς. Δεν ξέρουν να διορθώσουν ή βολεύονται οι καθηγητές. Και ότι βέβαια στις πανελλαδικές γράφουν παπαγαλία, μοταμό από το βιβλίο, γιατί ξέρουν ότι έτσι θα πάρουν ένα καλό βαθμό. Στην ιστορία δεν το παθαίναμε αυτό. Και έχει γίνει η ιστορία που είναι το πιο ενδιαφέρον μάθημα, το πιο μισητό για τα περισσότερα παιδιά, γιατί έπρεπε να διαβάζεις από εκεί μέχρι εκεί. Και να μην έχεις καταλάβει τίποτε, αλλά μόνο να θυμάσαι πώς ακριβώς τα λέει το βιβλίο. Και θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Πόσο ευθύνονται τα βιβλία, γιατί είναι βέβαιο ότι η πρωταρχική ευθύνη είναι του δασκάλου, πόσο ευθύνονται τα βιβλία. Και κατά δεύτερον, να γίνονται οι εξετάσεις με ανοιχτά τα βιβλία, κύριε Τσολάκη. Yeah. Εγώ θυμάμαι ότι στο πανεπιστήμιο, μόλις έλεγε ο καθηγητής ότι θα έχετε ανοιχτό το βιβλίο, τρέμαμε όλοι. Yeah. Γιατί ξέραμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Με ανοιχτό το βιβλίο, ερωτήσεις με ανοιχτό το βιβλίο, να πρέπει να απαντηθούν. Ναι. Και τι δεν γίνεται έτσι, το εξεταστικό σύστημα, ας πούμε. Να σας πω τη γνώμη μου. Πρώτα θέλω να βγάλουμε από τα μυαλά των συναδέλφων έμονες ιδέες για τη διδασκαλία. Δηλαδή. Δηλαδή, νομίζουν και είναι πολλοί αυτοί που το νομίζουν ότι αν μάθουν ένα βιβλίο διδακτικής θα κάνουν και καλή διδασκαλία. Να βγάλουν τη ιδέα ότι η διδασκαλία δεν είναι κατώτερη από την επιστήμη. Έχουν τη μανία οι παιδαγωγοί να θέλουν να αναγάγουν την παιδαγωγική σε επιστήμη κατά το υπόδειγμα των φυσικών επιστημών, όπως τις φυσικές επιστήμες. Κάνουμε αυτά τα πειράματα και βγάζουμε αυτά τα αποτελέσματα, έτσι και εδώ. Δεν γίνεται εδώ. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ψυχές. Δεν είναι υλικά πράγματα, είναι πνευματικά πράγματα. Επομένως, ας μην μετρούν την παιδαγωγική με μέτρο τη φυσική. Είναι κάτι υπερούσιο η παιδαγωγική και ανήκει σε άλλον χώρο πνευματικότερο από το χώρο της φυσικής, όπως εφαρμόζεται κλπ. Λοιπόν, η διδασκαλία είναι πέρα από κάθε επιστήμη, είναι το τρίτον. Παίρνει από την επιστήμη, αλλά δεν εξαρτάται από αυτήν. Παίρνει από την τέχνη, αλλά δεν εξαρτάται από αυτήν. Λοιπόν, αυτή απομακρύνει από αποστηθήσεις και παπαγαλισμούς. Κυρία Φλέσσα, το κεφάλι του παιδιού δεν είναι δοχείο για να το γεμίσουμε όπως νομίζουν τα βιβλία. Δεν είναι δοχείο για να το γεμίσουμε. Είναι σπίρτο και φωτιά που περιμένει να το ανάψουμε. Είναι σαν την ανθρακιά. Λέει ο Πλούταρχος στο Περιπέδων Αγωγής. Είναι έτοιμη η ανθρακιά στο τζάκι και περιμένει το σπίρτο για να πυρακτωθούν όλα εκείνα. Αυτό είναι το κεφάλι του παιδιού. Το είδα, ξέρετε αυτό, στη Σουηδία. Είπαμε κάτι πριν για τη Σουηδία. Ναι, είπα ότι κάνατε εκεί τα μεταπτυχιακά σας, τις μεταπτυχιακές σας. Έκανα στυλούν, ναι. Και μάλιστα διδάξτε στην κλασική όλες... φιλολογία. Βεβαίως. Στο Ρούντμπεργκ, στο Στίγκ Ρούντμπεργκ. Λαμπρό, Στίγκ Ρούντμπεργκ είναι ο δάσκαλος που είχε καλέσει εκεί και τον φίλο του Κακριδί. Μάλιστα. Στο Πανεπιστήμιο του Λουτ, όπως επίσης και της Στοκχόλμης. Είχα την τύχη να είμαι εκεί. Εκεί λοιπόν είδα μια αφίσα.
Η σχολή στην οποία δίδασκα ήταν σχολή που ετοίμαζε δασκάλους. Ήταν μια αφίσα που είχε ένα κεφάλι παιδιού και ένα δάσκαλο, ο οποίος κρατούσε ένα χωνί, του είχε ακουμπήσει το κεφάλι του παιδιού και προσπαθούσε να περάσει όσα έχουν τα βιβλία, είπε για τα βιβλία τα παιδιά, και αυτά μου το θύμισαν, να το γεμίσει, και το παιδί αντιδρούσε, όπως αντιδρούν τα δικά μας τα παιδιά. Έτσι το θυμήθηκα, το είχα ξεχάσει αυτό. Και έλεγε στο δάσκαλο, δάσκαλε, δεν είμαι δοχείο για να με γεμίσεις. Είμαι σπίρτο και φωτιά για να με ανάψεις. Αυτό είναι το κεφάλι του παιδιού. Σπίρτο και φωτιά, έτοιμη φωτιά. Και νόμιζα τότε, όταν το είδα αυτό, ότι φτάνει. Και πιο κάτω είδα μια άλλη αφίσα που έλεγε «Καλός είναι ο δάσκαλος που μαθαίνει στο μαθητή πώς να μαθαίνει». Μιλάμε για παπαγαλία, εδώ απαντώ, τα σχολιάζω. «Καλός είναι ο δάσκαλος που μαθαίνει στο μαθητή πώς να μαθαίνει». Είπα μέσα μου, αυτό είναι η πεμπτουσία της παιδείας. Στα βιβλία δεν το είχα βρει ως τότε, όπως δεν είχα βρει και το πρώτο. Πήρα δηλαδή ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα εκεί από τις δύο αυτές αφίσες. Αλλά ύστερα όμως σκέφτηκα, καλά, να μαθαίνει πώς να μαθαίνει. Φτάνει αυτό, δηλαδή να τον κάνουμε σοφό. Όταν μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις και τι έγινε με το να μάθεις. Έγινες ο Homo sapiens, λοιπόν, ο σοφός, έγινες λοιπόν και φτάνει αυτό. Και φτάνει. Και προσέθεσα μετά, καλός είναι ο δάσκαλος που μαθαίνει στο μαθητή πώς να μαθαίνει και πώς να δημιουργεί. Γιατί αν μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις, φτάνεις στην παπαγαλία. Τελικά καταλήγεις και έτσι στην παπαγαλία. Μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις, ξεπερνάς την παπαγαλία, αλλά ύστερα καταλήγεις πάλι στον ίδιο παρονομαστή. Καλός είναι ο δάσκαλος που μαθαίνει στο μαθητή πώς να μαθαίνει και πώς να δημιουργεί. Και επαναπάθηκα για λίγο καιρό. Γιατί νέες ανησυχίες με ανάγκασαν να προσθέσω κι άλλο. Καλός είναι ο δάσκαλος που μαθαίνει στο μαθητή πώς να μαθαίνει, πώς να δημιουργεί, πώς να απολαμβάνει τη δημιουργία του, να νιώθει την εθνική ικανοποίηση που λέγαμε πριν, να αντιστρέψουμε τα πράγματα και εδώ να βρίσκουμε τη χαρά, να νιώθει η ηθική ικανοποίηση από τη δημιουργία. Αλλά δεν φτάνει και αυτό. Πρέπει να μάθει και πώς να συνδημιουργεί με τους ανθρώπους. Γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φιλαυτία. Μαθαίνω εγώ πώς να μαθαίνω, να δημιουργώ, να μαθαίνω κλπ. Γίνομαι φιλαυτός. Κοιτάζουμε όλο τον εαυτό. Και πολύ μοναχικό. Όχι. Αυτιστικό. Μέσα στη δημοκρατία πάντα λειτουργούμε. Αυτιστικός, όπως λέτε. Λοιπόν, να μαθαίνει, να συνδημιουργεί. Όταν το έμαθα και αυτό, είπα τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε όμως. Πώς να συνδημιουργεί σεβόμενος τους προγόνους του. Αυτό το τελευταίο έχει για μένα μεγάλη βαρύτητα. Γιατί πρόγονοί μας δεν είναι μόνο οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Πρόγονοί μας είναι οι θάλασσες, οι στεριές, ο αέρας, η μολόχα, το μερμήγκι. Είναι πρόγονοί μας. Γιατί όλα αυτά, οι ξέρες, τα βράχια υπήρξαν πριν από μας. Ύστερα ήρθε ο άνθρωπος. Αυτά όμως είναι η φύση. Να μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουμε, να μαθαίνουμε να δημιουργούμε, να συνδημιουργούμε σεβόμενη τη φύση, την πλάση που σήμερα την καταστρέφουμε. Αποστηθίζουμε και τα μάτια μας είναι τυφλά. Δεν βλέπουμε μια πραγματικότητα, χρησιμοθυρική η συμπεριφορά μας. Εσείς που έχετε υπάρξει επικεφαλής συγγραφικών ομάδων σχολικών βιβλίων, μεταξύ των οποίων νεοελληνική γλώσσα για το γυμνάσιο και έκφραση-έκθεση για το λύκειο. Θέλω να μας πείτε, και έχετε την πείρα και την τεχνογνωσία, πώς πρέπει να είναι τα βιβλία, πόσο φταίνε τα βιβλία, πόσο βοηθάνε τα βιβλία. Πάρα πολύ φταίνε τα βιβλία. Γιατί είπατε προηγουμένως, υπενιχθήκατε. Το είπαν τα παιδιά. Ναι, και υπενιχθήκατε εσείς ότι τα βιβλία έχουν στόχο τους να κάνουν τι, τα σοφά παιδιά εντός αγωγικών. Ναι, αυτό κάνουν τα βιβλία, αυτό κάνουν. Να παραγεμίζουν με γνώσεις τα κεφάλια των παιδιών. Για τα μιλήστε μας. Και εσείς που είστε συγγραφέας τόσων βιβλίων. Εμείς οι δάσκαλοι έχουμε ευθύνη για αυτά με τα οποία μας κατηγορούν τα παιδιά και πρώτος εγώ έχουμε ευθύνη. Αλλά τα βιβλία ίσως να έχουν περισσότερη ευθύνη από εμάς, γιατί τα βιβλία παρασύρουν προς την απομνημόνευση. Αναγκάζουν τα βιβλία και τον δάσκαλο και τον μαθητή να τα απομνημονεύσουν. Δηλαδή γιατί είναι έτσι χτισμένα. Γιατί δεν ξέρουμε να γράφουμε βιβλία.
Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πάρετε ένα βιβλίο της ιστορίας και να δείτε. Και λέμε κριτικά, τους μαθαίνουμε να κρίνουν κλπ. Να είναι κριτικό το βιβλίο. Πρώτα-πρώτα, αυτό το κριτικός πρέπει να σταματήσουμε να το λέμε. Γιατί όλη την ημέρα οι Έλληνες στα καφενεία κάνουν κριτική. Κριτική κάνουν. Να σταματήσουμε να το λέμε στην εκπαίδευση, θα κάνουμε το σύστημα κριτικό, να μην το κάνουμε κριτικό καθόλου. Να το κάνουμε σύστημα παιδείας. Και ο άνθρωπος της παιδείας ξέρει να κρίνει. Αποκτάει κρίση. Ξέρει να κρίνει. Η κρίση δεν αποκτάται γιατί θα διαβάσεις ένα μάθημα ή θα το κάνεις το μάθημα έτσι κλπ. Είναι υπόθεση οριμάσματος η κρίση. Λοιπόν, και λένε όλοι κριτικά, όχι παπαγαλία, κριτικά. Λοιπόν, και το λέει και το Υπουργείο και βάζει τα θέματα και τελικά είναι παπαγαλικά τα θέματα. Παπαγαλιστικά, ας το πούμε και τον άλλο όρο, το πιο λαϊκό. Είναι τα βιβλία τέτοια. Λοιπόν, έτσι είναι χτισμένα τα βιβλία. Γιατί? Διότι ο συγγραφέας νομίζει ότι όσα ξέρει αυτός πρέπει να τα μάθει και το παιδί. Καταλαβαίνετε τώρα, αυτός που γράφει το βιβλίο της φυσικής, να γράψει όλα όσα ξέρει αυτός, να τα περάσει μέσα στο μαθητή της τρίτης λυκείου. Αυτός που γράφει το βιβλίο της ιστορίας, όλα να τα βάλει μέσα. Τι τα κάνουμε τα παιδιά, θα τα τρελάνουμε δηλαδή. Δεν είναι εκεί το πράγμα. Γεύση θα δώσουμε στο παιδί από τα γεγονότα και μάλιστα με όμορφον τρόπο, με τρόπο εύληπτο. Λοιπόν, αυτή είναι μια πληγή, να νομίζει καθηγητής, ο άνθρωπος, ο συγγραφέας του βιβλίου, ότι πρέπει να περάσει μέσα από το βιβλίο όλη τη γνώση και όλη τη σοφία. Μέγα σφάλμα αυτό. Και οδηγεί εκεί όπου οδηγεί. Το βιβλίο, κυρία Φλέσσα, πρέπει να είναι ενεργητικό, δραστικό, δυναμικό. Τέτοια βιβλία δεν γράφτηκαν ακόμα στην Ελλάδα. Γιατί? Να σας πω. Το 1917. Mm-hmm. Το γιατί σας πολύ με βοήθησε. Με 1920 επιχειρήθηκε στην Ελλάδα μια πολύ σπουδαία μεταρρύθμιση γλώσσο-εκπαιδευτική. Mm-hmm. Με τους καλύτερους που είχαμε τότε. Τριανταφυλλίδης, Δελμούζος, Γλινός. Το Υπουργείο Παιδείας αυτή, αποσπασμένη. Γενικός Γραμματέας ο Γλινός και οι άλλοι επόπτες της εκπαίδευσης, οι άλλοι δύο. Τι ονόματα. Μεγάλα, μεγάλα. Πρωθυπουργός της χώρας ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήταν μια επανάσταση η οποία έληξε άδοξα. Γράφτηκαν τότε τα καλύτερα βιβλία που μπήκαν σε ελληνικά σχολεία. Και τα καλύτερα από τα καλύτερα ήταν τα Ψηλά Βουνά του Ζαχαρία Παπαντονίου, και τώρα αντέχει το βιβλίο αυτό, και το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο, όπως το είπαν, με τον Ήλιο, το Αλφαβητάρι το είχε πει ο Δελμούζος, και το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο που γράφει διαχειρός Δελμούζου. Στην Επιτροπή των Βιβλίων αυτών, όπως και άλλων που γράφτηκαν τότε, λέω ότι αυτά ήταν τα καλύτερα βιβλία, στην Επιτροπή ήταν ένας λαμπρός δάσκαλος, Δημοσθένης Ανδρεάδης, τον θυμήθηκα από τον Τύρναβο. Ένας λαμπρός καλλιτέχνης, ο Μαλέας, το όνομά του έχει μείνει. Ένας λογοτέχνης ο Παπαντονίου, δεύτερος λογοτέχνης ο Νιρβάνας, ένας γλωσσολόγος ο Τριανταφυλλίδης, ένας παιδαγωγός ο Δελμούζος και όλοι μαζί το γράψαν το βιβλίο. Στην Επιτροπή ήταν και ο παιδαγωγός και ο γλωσσολόγος και ο λογοτέχνης και ο καλλιτέχνης και ο δάσκαλος. Πρώτη φορά στην Ελλάδα μια ομάδα ανθρώπων κάθεται να γράψει ένα βιβλίο για παιδιά. Γιατί? Γιατί αυτοί οι σοφοί άνθρωποι, όπως είπατε πριν, ήξεραν πολύ καλά ότι ένα από τα δυσκολότερα πράγματα στον κόσμο είναι να γράψεις βιβλίο για παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρουμε να γράφουμε βιβλία για παιδιά. Και μας χρειάζονται όλοι εκείνοι που έχουν κάποια σχέση με το παιδί. Και ο παιδαγός και ο γλωσσολόγος είναι αναγκαίοι για αυτήν τη δουλειά. Είναι εύκολο να γράψω ένα βιβλίο για τους φοιτητές. Αρκεί να έχω χρόνο. Εφόσον ξέρω το αντικείμενο. Αν δεν το ξέρω δεν θα γράψω φυσικά. Αλλά όταν ξέρω το αντικείμενο της γλωσσολογίας μπορώ να τους γράψω. Είναι εύκολο.
Γιατί όπως και να τα γράψω, αρκεί να ξέρω κάποια γράμματα, αυτή θα τα καταλάβω. Πώς θα γράψεις όμως ένα βιβλίο για την Τρίτη Δημοτικού, για τη Δευτέρα Δημοτικού, για την Τετάρτη, για την Πέμπτη? Αυτό είναι από τα δυσκολότερα πράγματα. Λοιπόν, αυτά τα δύσκολα δεν τα μελετήσαμε και δεν τα αντιμετωπίσαμε. Και όταν τα αντιμετώπισαν και μας έδωσαν δύο υπέροχα βιβλία, ακολούθησε κάτι τραγικό. Δηλαδή, άλλαξε η κυβέρνηση, ήρθαν άλλοι, συγκροτήθηκε μια επιτροπή, μια επιτροπία και είπε όλα αυτά τα βιβλία να καώσει, να εγκληθώσει πάρα αυτά εκ των σχολείων και να καώσει τα συμφώνως προς τους νόμους εκείνους συνταχθέντα και σήμερον εν χρήση υπάρχοντα βιβλία ως έργα ψεύδους και κακουβούλου προθέσεως. Ακούτε να δείτε τα καλύτερα βιβλία πώς τα καταδίκασαν. Να διωχθώσει δε ποινικός η υπέτη των προσδιαφθοράν της ελληνικής νεότητος διαπραχθέντων πραξικοπημάτων και να αφεθώσει ελεύθεροι διδάσκαλοι να επιλέξουν σε βιβλία που γράφτηκαν πριν από το 1913. Εκεί δέχτηκε η εκπαίδευσή μας μεγάλο χτύπημα. Γιατί από εκεί και ύστερα δεν στεριώσαμε βιβλίο. Και ας έρθουν να μας πούνε ότι στεριώσαμε βιβλίο. Να δούμε ποιο είναι το βιβλίο αυτό. Κόπηκε η παράδοση. Mm-hmm. Πήγε να δημιουργηθεί η παράδοση. Μας έφαγαν τα κομματικά. Μας έφαγαν οι παρατάξεις όπως μας τρώνε και τώρα. Δεν βάζουμε μυαλό. Ο Τούρκος ξέρετε τι λέει. Του Ρωμιού το μυαλό έρχεται αργά. Γιατί αυτοί μας έχουν μελετήσει και εκφράζουν με παροιμίες. Χάθηκε τότε μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργηθεί μια παράδοση συγγραφής βιβλίων. Κύριε Τσολάκη, θέλω να σας ρωτήσω. Ακούω ότι υπάρχει μια σκέψη να μεταφραστούν τα Ευαγγέλια ή η Θεία Λειτουργία. Δηλαδή να πηγαίνουμε στην εκκλησία, ας πούμε, και να ακούμε το «Ω γλυκή μου αίαρ», δεν ξέρω πώς. Ας πούμε, ως την γλυκιά μου, ας πούμε, ζαχαρένια μου άνοιξη, ξέρω εγώ. Αυτό το... Υπάρχει αυτή η σκέψη, το έχω ακούσει. Το άκουσα κι εγώ. Αχα. Τι γνώμη έχει και πει? Μου προτάθηκε να λάβω μέρος σε μια επιτροπή, η οποία να μελετήσει το θέμα αυτό και να συναγάγει τα πορίσματά της, τα οποία θα εισηγηθεί εν συνεχεία στους αρμοδίους. Εγώ είπα ότι δεν μπορώ να συμμετάσχω σε μια τέτοια επιτροπή, γιατί πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα δεν μεταφράζονται. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή το «Ω γλυκή μου αίαρ» που είπατε να μεταφραστεί ή το «Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός ουρανός και γη και τα καταχθόνια» δεν μεταφράζονται. Ας τα αφήσουμε και δεν πήγα στην επιτροπή. Νομίζω όμως ότι αυτά που λέμε εδώ εμείς οι δύο, η Επιτροπή τα ξέρει, γιατί φαντάζομαι ότι μετέχουν αξιόλογοι άνθρωποι, σκεπτόμενοι άνθρωποι, και θα πάρουν την ίδια απόφαση που θα παίρναμε κι εμείς αν συμμετείχαμε, δηλαδή να τα αφήσουν αυτά. Αν θέλουν να δώσουν κάποιες ερμηνείες, γενικές ερμηνείες γύρω από αυτά και άλλες πληροφορίες, να τις κάνουν, αλλά να τα μεταφράσουν, να τα μεταγλωτήσουν, να τα μεταφράσουν, όχι, και είμαι βέβαιος ότι δεν θα το κάνω. Δεν μεταφράζεται. Η ποίηση δεν μεταφράζεται, και μάλιστα όταν είναι συγκινησιακή. Ο Ελίτης δεν μεταφράζεται. Ο Καβάφης μεταφράζεται και μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, γιατί είναι εγκεφαλικός. Και εκείνη η ποίηση μεταφράζεται. Αλλά η ποίηση του Ελίτη, που είναι συναισθηματική ποίηση, είναι συγκίνηση, που οι λέξεις οι ίδιες είναι τραγούδι. Οι λέξεις είναι τραγούδι. Πώς θα μεταφερθεί το τραγούδι αυτό, με ποιους ήχους της άλλης γλώσσας? Ήμουν τότε στη Σουηδία που πάσχιζαν ένα Σουηδός και ένα Έλληνας να μεταφράσουν Ελίτη. Και δεν μεταφραζόταν και δεν μετέφρασαν βέβαια. Λοιπόν, έτσι είναι και με τα εκκλησιαστικά. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, πείτε μου πώς, ω γλυκή μου αίαρ, πείτε μου πώς και πόσα τέτοια. Φυσικά, να τα αφήσουμε στην ησυχία τους. Να τα αφήσουμε στην ησυχία τους και αν θέλουμε να βοηθήσουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο του λαού να τα νιώθει αυτά τα πράγματα. Άλλωστε εγώ πιστεύω ότι και οι γιαγιούλες στα χωριά και οι άνθρωποι που έχουν πίστη και έχουν καλές σχέσεις με την Εκκλησία, όταν πάνε εκεί τα αισθάνονται με τον τρόπο τους. Και αυτή ήταν και η απάντηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς πραγματικά και πιστεύω εκ μέρους όλων για την παρουσία σας εν γέννη και για την παρουσία σας, κύριε Τσολάκη. Γιατί είστε ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο από αυτά που μας λείπουν. Να είστε καλά πάντοτε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω ορισμένα πράγματα που μια ζωή τα κλωσούσα, τα γύριζα μέσα στο μυαλό μου, αλλά κανένας δεν μου έδινε την ευκαιρία να τα πω. Σας ευχαριστούμε. Ήσασταν οι πρώτοι που το κάνετε. Να είστε καλά. Και σας ευχαριστώ. Και εμείς, θερμά. Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους.